κύριοι, καλησπέρα σας. Μία εβδομάδα μετά την ανάλυση πρωθυπουργίας από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Μία εβδομάδα πριν από την ψηφοφορία για, την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. 15 μέρες πριν από το κρίσιμο Eurogroup στις 26 στις 16 Φεβρουαρίου. 26 μέρες πριν λήξει η προθεσμία, η παράταση του προγράμματος 28 Φεβρουαρίου, τα πράγματα τρέχουν. Τα πράγματα τρέχουν πολύ και η κυβέρνηση κάθε μέρα σχεδόν ανοίγει τα χαρτιά της στην Ευρώπη και θα έλεγα ευνηδιάζει. Τελευταίος ευνηδιασμός μόλις προ δύο ωρών, μία μισή ώρα, Γιώργος Βαρουφάκης, συνέντευξη Γιάννης Βαρουφάκης, συγγνώμη, ακόμα δεν τους έχουμε εξοικειωθεί με τους νέους υπουργούς. Γιάννης Βαρουφάκης, Financial Times, πριν από λίγη ώρα, η κυβέρνηση προτίθεται να εγκαταλείψει το αίτημα διαγραφής του χρέους και ανταυτού θα ζητούσε την επιλογή ανταλλαγής του χρέους με έκταση ομολόγων. Συνεπώς, το αίτημα περί διαγραφής του χρέους εξαφανίστηκε απόψε το βράδυ, τουλάχιστον με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Πάμε να δούμε παρακάτω. Είναι ένα πραγματικό γαϊτανάκι εντός και εκτός συνόρων, το οποίο εντείνεται μέρα με τη μέρα. Θα ήθελα να δούμε, έτσι εντελώς ενδεικτικά, τα ταξίδια των επόμενων ημερών, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών, που θα διαμορφώσει το πλαίσιο της συζήτησης μέσα στον οποίο θα τεθούν όλα τα κρίσιμα για αυτόν τον τόπο μέρη. Για παράδειγμα. Λοιπόν, σήμερα ήταν ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Κρήτη, στην Κύπρο, ο κύριος Βαρουφάκης ήταν στο Λονδίνο με τον κύριο Τσακαλώτο. Αν θέλετε να μας τα δείξετε κιόλας, καλά θα ήταν. Συνεχίζουμε. Αύριο θα είναι στη Ρώμη και οι δύο. Θα συναντηθούν και με τον κύριο Ρέντς και με τον Υπουργό Οικονομικών. Λίγο πιο γρήγορα, αν γίνεται. Το είπαμε και αυτό, πριν 3 Φεβρουαρίου. Πάμε παρακάτω. 4 Φεβρουαρίου, πρωθυπουργός Βρυξέλλες το πρωί συνάντησε με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Το μεσημέρι στη Γαλλία συνάντησε με τον Φρανσουά Ολόντ. Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου. Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου. Αν μπορούμε να τα βλέπουμε λίγο πιο γρήγορα, θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Σύγκληση της Βουλής. Εδώ ενδεχομένως να προκύψει ένα ταξίδι Βαρουφάκη στο Βερολίνο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο μέσα στην εβδομάδα, Πέμπτη ή Παρασκευή, ο Υπουργός Οικονομικών να πάει στο Βερολίνο για να συναντήσει τον κύριο Σόιμπλε. Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου εκλογή Προέδρου της Βουλής. Πάμε παρακάτω. Σάββατο 7, 8, 9 προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Καθημέρα δουλειά. 9 το βράδυ μεσάνυχτα ψηφίζεται η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Εδώ θα είμαστε για να την παρακολουθήσουμε. Συνεχίζουμε. 12 Φεβρουαρίου, αν δεν απατώμε, Σύνοδος Κορυφής, Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες. Εδώ που υποτίθεται ή λέμε θα συναντηθεί τουλάχιστον στην είσοδο ή σε μια διπλανή αίθουσα ή τουλάχιστον θα ανταλλάξει μια χειραψία. Έως τώρα αυτό ξέρουμε ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Μέρκελ. Βέβαια, η Σύνοδος Κορυφής έχει αφορμή την τρομοκρατία. Άρα δεν αναμένεται να γίνει συζήτηση επί άλλων θεμάτων πλήρης τρομοκρατίας. Δεν συνηθίζεται εύκολα να αλλάζει η ημερήσια διάταξη μια Σύνοδο Κορυφής. Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου έχουμε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και η μητέρα όλων των μαχών, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, πηγαίνουμε στο Eurogroup. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε, όπου εκεί θα κριθεί αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ένα περίγραμμα για συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και των δανειστών της. Πού θα καταλήξουν όλα αυτά, αν θα καταλήξουν μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους, με τους δανειστές, με το Δούνου του, ποια θα είναι η συμφωνία. Θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε ό,τι έχει συμβεί, όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες και όσα θα πρέπει να εκτιμήσουμε όσα μπορούν να συμβούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Και με ανθρώπους που έχουν μια γνώση για όλα αυτά τα θέματα. Θα παρουσιάσω λοιπόν όλους στην αρχή, όσους είναι κοντά μας και όσους είναι σε σύνδεση. Τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Τον βουλευτή του κινήματος στο ποτάμι, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλησπέρα. Την εκπρόσωπο τύπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο. Στο σύνδεσμο του στούντιο Μεσογείων, ο κύριο Θοδωρή Πελαγίδη, είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, οικονομολόγο. Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Βελάκη. Και ο κύριο Σπύρος Λαπατσιώρας είναι επίκουρος καθηγητής οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Λαπατσιώρα. Καλησπέρα σε εσάς. Είναι μαζί μας από την Κρήτη. Σας είπα και πριν ότι τα πράγματα τρέχουν. Το παιχνίδι έχει χοντρίνει πάρα πολύ. Τα πράγματα τρέχουν. Τα πράγματα έχουν πάει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε. Κανείς δεν πίστευε πριν μια εβδομάδα, νομίζω, όταν ξεκινούσαμε, ότι θα έχουν συμβεί τόσα πολλά σε αυτές τις μέρες που ακολούθησαν. Και παίρνω δύο παραδείγματα, χτεσινό και σημερινό, για να δούμε ότι όχι μόνο τρέχουν, διευρύνονται κιόλας. Πρώτα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Άγγλος, ο Όσμπορν, συναντήθηκε σήμερα με τον κύριο Βαρουφάκη και έκανε την εξής δήλωση.
Γιατί όλα επιδέχονται και πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Για να ακούσουμε τη δήλωση του Όσμπορν. Well, we had a constructive discussion. And it's clear that this standoff between Greece and the Eurozone is the greatest risk to the global economy. It's also a rising threat to the British economy here. And we've got to make sure that in Europe, as in Britain, we choose competence over chaos. Now, I said to the Greek finance minister that all sides have to act responsibly, but we also need to see the Eurozone come forward with a better plan for jobs and growth. Τάσο, με συγχωρείς πολύ, αλλά ήταν πολλοί κόσμος, πολλά βίντεο, πολλές δηλώσεις. Έτσι, τουλάχιστον είναι προνομιακή η παρουσίαση μόνος. Παρακολουθήσαμε τον κύριο Όσμπορν. Ο κύριος Όσμπορν είπε κάτι που θα δώσαμε αυτονόητο. Προσέξτε όμως τη λέξη που χρησιμοποίησε. Η αντιπαράθεση Ελλάδας και Ευρωζώνης. Δεν χρησιμοποίησε τυχαία αυτή τη λέξη. Και είπε ότι αυτή η αντιπαράθεση κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο, αποτελεί ένα κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία. Τόσο πολύ. Και επειδή άκουσα πάρα πολλές χαρές για τη δήλωση χθες του Προέδρου Ομπάμα και ασφαλώς όλοι χαρήκαμε που τον ακούσαμε, σας προτείνω να κάνουμε και εδώ μια δεύτερη ανάγνωση. Όχι να ακούσουμε το περίφημο απόσπασμα που λέει δεν πρέπει να πιέζουμε τις χώρες και αυτά και το ένα και το άλλο, να ακούσουμε τι λέει συγκεκριμένα για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Για να το ακούσουμε. My hope is that Greece can remain in the Eurozone. I think that will require compromise on all sides. When the financial crisis in Greece first flared up several years ago, we were very active in trying to arrive at some sort of accommodation. I think there's a recognition on the part of Germany and others that it would be better for Greece to stay in the Eurozone than be outside of it. And the markets obviously are going to be skittish about this. But more broadly, I'm concerned about growth in Europe. Διπλή ανάγνωση. Από μια μεριά, ως μια παρέμβαση υπέρ της ανάπτυξης και όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερο, εγώ σαν προειδοποίηση το κατάλαβα. Σαν προειδοποίηση, υπάρχει ένα θέμα με την Ελλάδα, με την Ευρωζώνη. Εμείς δεν το ξέρουμε. Το ακούμε από τον κύριο Ομπάμα. Δεν είχε τεθεί θέμα να βγαίνουμε. Μέχρι τώρα λέγαμε δεν υπάρχει. Είναι ασφαλές το θέμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει ο Ομπάμα, λέει, προσέξτε, λέει. Νομίζω πρέπει να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Δεν ξέρω ποιο είπε να μην παραμείνει. Και προσέξτε, λέει, για να παραμείνει στην Ευρωζώνη πρέπει να γίνουν και συμβασμοί από όλου. Και νομίζω, λέει ο Ομπάμα, ότι η Γερμανία αναγνωρίζει ότι είναι καλύτερα να είναι η Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη παρά απ' έξω. Ο πρώτος μεγάλος συμβασμός έγινε ήδη, κύριε Πεδεντέρη, σήμερα. Ποιος από όλους? Από τον κύριο Βαρουφάκη. Σας θυμίζω ότι το αίτημα για τη διαγραφή του χρέους ήταν το κεντρικό προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο πήγαμε σε εκλογές. Και αυτή ήταν και η βασική επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι το χρέος. Και ότι το χρέος μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από μια γενναία διαγραφή του. Όταν εμείς λέγαμε ότι αυτή η έμεση διαγραφή μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από επιμήκυνση του χρόνου από πληρωμή των χρεών, μείωση των επιτοκίων, μας λέγανε περίπου τρελούς. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης αναιρεί επί της ουσίας όλη την προεκλογική επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ενδιαφέρον να το κάνει σε μια χρονική συγκυρία που η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνη της Βουλής. Μην ενδιαφέρει και η άποψη. Η κυβέρνηση δεσμεύεται από τις πραγματικές δηλώσεις στη Βουλή. Δεν δεσμεύεται από όσα υποθήκαν προεκλογικά. Καλώς είναι, αλλά είμαστε σε ένα ενδιαφέρον μεσοδιάστημα όπου η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης. Και εδώ πέρα θα ακούσω και με πολύ ενδιαφέρον και την τοποθέτηση των αξιωματικών Ελληνών οι οποίοι μιλούσαν για την διαγραφή του επονίδησης του χρέους. Πού είναι η διαγραφή λοιπόν? Εδώ πέρα δεν συζητάμε. Όχι μόνο μέρος. Μισό λεπτό. Κύριε Παπα, μισό λεπτό. Απευθύνομαι στην κυρία Χρυσοβελόν, η οποία φαντάζομαι ότι μπορεί να απαντήσει μόνη της επαρκέστατα. Πάντως δεν είναι η διευκρίνηση του. Αλλά. Η διευκρίνηση του Financial Times του κυρίου Βαρουφάκη δεν λέει, δεν επιμένουμε. Λέει, το παίρνουμε πίσω. Δεν ζητάμε διευκρίνηση. Όχι μόνο αυτό. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά ήταν όχι μόνο μερός διαγραφή και στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διάσκεψης. Αλλά η ευρωπαϊκή διάσκεψη. Ναι, προφανώς. Αντικαταστάθηκε με το Eurogroup. Τα ίδια είπε σήμερα ο κ. Σακαλώτος. Και επειδή καλό είναι να κρατάει κανείς και αρχείο, κύριε Πεδεντέρη, αναζήτησα στο δικό μου αρχείο μια δήλωση του κύριου Βαρουφάκη, την οποία είχε κάνει στον Αντένα πριν από ένα χρόνο, όπου έλεγε επί λέξη, ζητώντας επιμήκυνση, ζητάμε σκηνή για να κρεμαστούμε. Στο σπίτι του κρεμασμένου, μάλλον δεν πρέπει να μιλάει για σκηνή ο κύριος Βαρουφάκης. Τώρα, εγώ να πω ότι βλέπω πάντως ότι εδώ πέρα έχουμε μπει σε μια διαπραγμάτευση, χωρίς να έχουμε μπει σε διαπραγμάτευση. Δεν έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση. Έτσι, ακόμα όλα είναι. Παρασκηνιακά είναι η διαπραγμάτευση. Ούτε υπάρχει παρασκηνιακά. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από τι έγινε. Το μόνο μπορώ να πω ως πληροφορία και νομίζω θα ενδιαφέρει το τραπέζι. Και όσοι είναι εδώ, ότι ο κύριος Σούλτς επικοινώνησε με τον Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση του Στρασβούργου,
ειδοποίησε τον κύριο τον Πρωθυπουργό ότι ο κύριος Σολόν και η κυρία Μέρκελ θα μιλήσουν με μία γλώσσα για το θέμα της Ελλάδος. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν να βρεθεί απέναντι σε δύο γραμμές η ελληνική κυβέρνηση, που είναι και καλό για την διαπραγμάτευση αυτό. Και επίσης επισημαίνω, παρακολουθώντας χθες τη συνέντευξη του κυρίου Σαπά με τον κύριο Βαρουφάκη, ο κύριος Σαπά δύο φορές στη συζήτηση και χωρίς να τεθεί καν το θέμα, μίλησε για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του γερμανογαλλικού άξονα. Επισημένοντας και αυτό. Ναι, τότε πώς εξηγούνται αυτές οι δηλώσεις των Γάλλων αξιωματούχων? Δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ο κύριος Σαπέν μίλησε για νέο συμβόλαιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Ο κύριος Βάλς έκανε κριτική στην πολιτική της λιτότητας. Ο κύριος Μακρόν μίλησε για το φετιχισμό των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Ο κύριος Μοσκοβισή είπε ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί η Τρόικα με μια άλλη δομή που θα είναι περισσότερο, περισσότερο κοινοβουλευτική και πιο δημοκρατικά, περισσότερο νομοποιημένη δημοκρατικά και να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θέλω να πω ότι δείχνει μια άλλη λογική, τουλάχιστον σε επίπεδο της γαλλικής πολιτικής τάξης. Η γαλλική πολιτική τάξη, που δεν είναι ενιαία όπως όλες οι πολιτικές τάξεις του κόσμου, εντάξει, γιατί ο καθένας δεν είναι τα δικά του, προφανώς ούτε στην Ελλάδα είναι ενιαία η πολιτική τάξη. Η γαλλική πολιτική τάξη νομίζω ότι σε τελευταία διαστησή μου είναι, μπορεί να πέσω έξω. Ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να ασκεί την κριτική της και ορθώς να ασκεί την κριτική της, έχει και αυτή δικά της θέματα, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ. Θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν Γαλλία και Γερμανία συγκρουστούν μετά από 60 χρόνια συνεργασία στην Ευρώπη για το θέμα της Ελλάδος. Εκτός από την πολιτική ανάλυση που ο κ. Παπάς σωστά επισημαίνει, υπάρχει και το τεχνικό ζήτημα ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες πυροσβεστικές δηλώσεις την Κυριακή και νομίζω έπαιξαν και αυτό το ρόλο. Από το Σάββατο. Το τι είδους αυτές οι δηλώσεις γίνανε. Η παρέμβαση του κ. Τσέχα στον Bloomberg. Πριν τη Δευτέρα. Πριν τη Δευτέρα θα πρέπει να φωτιάσει. Προφανώς το Σάββατο έγιναν οι δικές μας κινήσεις. Υπήρξε επικοινωνία Ντράγκη Τσίπρα. Ναι, οι οποίες την Κυριακή συνοδεύτηκαν από τις δηλώσεις των εταίρων μας, ώστε να μπορέσει να έχουμε μια ήρεμη Δευτέρα όπως είχαμε πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή τη στιγμή, μια και έγινε αναφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και σε μένα, θέλω να πω το εξής, ότι έχει ξεκινήσει για πρώτη φορά μια διαπραγμάτευση την οποία εγώ θεωρώ ότι κινείται υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή αυτή η διαπραγμάτευση, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρίσκεται σε επίπεδο διερευνητικό και σαφέστατα δεν έχει καταλήξει κάπου. Τώρα, όσον αφορά την θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων, διότι εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες μετέχουμε στην κυβέρνηση, αλλά βεβαίως δεν έχουμε απολέσει την αυτοτέλειά μας, ξεκάθαρα ως κόμμα, εξακολουθούμε να υπάρχουμε. Στηρίζουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε ευθύς εξ αρχής, την άποψή μας δηλαδή για την διαγραφή του επαχθούς και επωνίδης του χρένους και βεβαίως την αναγκαιότητα της συγκρότησης μιας Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, η οποία, αν θέλετε, είναι εκείνη που θα καθορίσει το χρέος το οποίο οφείλουμε και έχουμε την δυνατότητα να αποπληρώσουμε. Αυτό δεν το θέλει. Όμως, από την στιγμή κατά την οποία γίνεται μια διαπραγμάτευση και αν θέλετε τις πρωτοβουλίες αυτής της διαπραγμάτευσης εν προκειμένου της έχει ο Υπουργός των Οικονομικών, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς τελικά θα καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση και βεβαίως με το δικό μας το οικονομικό επιτελείο να την μελετήσουμε, να την εξετάσουμε. Αλλά βεβαίως οτιδήποτε κινείται προς την κατεύθυνση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και είναι προς όφελος της Ελλάδος και των Ελλήνων πολιτών, εμείς σαφώς και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Όλα τα κόμματα. Ελπίζω αυτό να ισχύει για όλα τα κόμματα. Όμως, λέτε ελπίζω για όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον ως δήλωση και ως διακήρυξη τουλάχιστον δηλαδή. Στην παρούσα φάση, κύριε Πρετεντέρη, αυτό το οποίο εγώ προσωπικά έχω εισπράξει είναι να υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη αμφισβήτηση από τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχει αρκετή, αν θέλετε, ειρωνία από τα υπόλοιπα κόμματα και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση θετική στάση και διάθεση. Πολύ προλάβατε. Και μάλιστα ορισμένες φορές από τις δηλώσεις. Όμως ορισμένες φορές έχω πραγματικά την αίσθηση ότι τα κόμματα με τον τρόπο που τοποθετούνται και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία ότι είναι σαν να εκφράζει την πλευρά των δανειστών. Ας δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να το σχηματοποιήσει και να ακούσουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις. Σύμφωνα, δεν συζητήσαμε τώρα όμως αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ήρεμη και νυφάλια συζήτηση. Να δούμε πώς είναι τα δεδομένα και να κουβεντιάσουμε. Θέλω να πω το εξής. Υπήρχαν τρία βασικά θέματα που ετέθησαν την περασμένη εβδομάδα. Το ένα ήταν η διαγραφή του χρέους. Μιλήσαμε γι' αυτό. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, τελειώνει το θέμα της διαγραφής του χρέους. Ήταν η διάσκεψη για το χρέος, η οποία έκλεισε και αυτή νομίζω με τη δήλωση Ντάισεμπλουμ ότι υπάρχει διάσκεψη για το χρέος. Είναι το Eurogroup που είναι μέσα δανειστές. Δεν το εννοούσε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια για τη διάσκεψη. Άλλου τύπου διάσκεψη. Από ό,τι καταλαβαίνω έκλεισε γιατί δεν τίθεται εκ νέου πάλι. Λοιπόν, μένει ένα τρίτο σημείο που είναι η Τρόικα.
Θα ήθελα να δούμε τις σημερινές δηλώσεις, γιατί ήταν το, αυτό που δημιούργησε τη μεγάλη φασαρία την Παρασκευή. Να δούμε τις σημερινές δηλώσεις, να δούμε τη συνέχεια δηλαδή της Παρασκευής και να επιστρέψουμε. Ξεκινάνε πολύ επίσημα με τον Πρωθυπουργό των ίδιων. Υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος για την κατάργηση της Τρόικας το είχε πει ο κύριος Βαρουφάκης. Με το στόμα του Πρωθυπουργού σήμερα το ακούμε. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια. Υπάρχουν δηλώσεις, τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που αφήνουν πιθανότητες να αντικατασταθεί η Τρόικα. Πιστεύω ότι είναι μια όρημη και αναγκαία για την Ευρώπη εξέλιξη. Όρημη διότι από την περίοδο που διεξήχθη έρευνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδόν άπαντες θεσμικοί παράγοντες στην Ευρώπη έχουν παραδεχθεί ότι αυτός ο μηχανισμός δεν έχει την δημοκρατική θεσμική νομιμοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγκαία διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη έχει ανάγκη από ανάσες. Οι έλεγχοι της Τρόικα είχαν συμφωνηθεί νόμιμα με την Ελλάδα στο πλαίσιο του πακέτου διάσωσης της χώρας. Οι σχετικές συμφωνίες έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Fácil llegar al gobierno y decir, oye, voy a subir este gasto, el otro y el de más allá. Claro, así gobernamos todos. Pero la cuestión es de dónde sale ese dinero. De los griegos, del resto de los europeos o del resto del mundo te va a dejar ese dinero. Esta es la cuestión. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλοδεχούμενος στο Βερολίνο, διαψεύδουμε τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η κυρία Μέρκελ συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου της Κομισιόν Jean-Claude Juncker για την κατάργηση της Τρόικας. All possible solutions that will be discussed as of Wednesday would entail that any agreement to move forward will require the unanimous agreement of all 19 member states. Of the Eurozone. Και δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σας. Δηλώσεις Juncker δεν υπάρχουν. Διαρροή υπάρχει από το περιβάλλον του. Ο κύριος Χινάς διάβασε δούλευση Juncker, επανέλαβε μάλιστα, δεν το έβαλε περιμένως. Μπορώ να το βρούμε παρακαλώ πολύ για να το παίξουμε πριν φτάσει αυτό. Υπάρχει δήλωση του εκπροσώπου του κύριου Juncker, του κύριου Χινά, που υπερθυμίζει παλαιότερη δήλωση του κύριου Juncker, που είχε πει ο κύριος Juncker στο μέλλον. Θα πρέπει να ξαναδούμε τι ενδεχομένως θα κάνει η Τρόικα. Αυτό ενδεχομένως είδα πολλά μέσα ενημέρωση ελληνικά σήμερα που παρασύρθηκαν και γράψαν ότι η Μέρκελ τελειώνει την Τρόικα ή ο Juncker τελειώνει την Τρόικα και όλα αυτά τα πράγματα. Και πολύ σωστά υπενθυμίζει ο Juncker ότι ό,τι και να κάνουμε πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα 19 χώρες. Δεν μπορεί μόνος μου εγώ και ο οποιοδήποτε άλλος να καταργήσει την Τρόικα. Κύριε Πρεδρετέρη, η ιστορία της Τρόικα είναι μια ιστορία που είναι περισσότερο συμβολική σημασία παρά ουσιαστική. Η Τρόικα είναι ο εκπρόσωπος των δανειστών. Η κυβέρνηση δεν έχει αμφισβητήσει ότι έχει απέναντί της τους δανειστές. Δηλαδή ότι θα συζητήσουμε με το Eurogroup, με το Διεθνές Τράπεζα. Απλώς συζητάμε την Τρόικα. Μία παρένθεση εδώ, ότι πριν από περίπου ένα μήνα ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε μία απόφαση που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να μετέχει σε προγράμματα τα οποία αφορούν χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία μνημονίου. Επομένως υπάρχει ήδη ένα νομικό προηγούμενο βάσει του οποίου η Τρόικα όπως την είχαμε δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό επομένως θα μπορούσε να είναι μια συμβολική νίκη για την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως δεν θα ήταν τελευταία φορά. Δηλαδή, αν αυτή η αξιολόγηση που δεν έκλεισε, αν είχε κλείσει το Δεκέμβριο ή έπρεπε να κλείσει, θα ήταν τελευταία φορά που δεν Τρόικα. Δεν θα υπήρχε άλλη Τρόικα. Η Τρόικα τελείωνε ούτως ή αλλιώς. Και το είχαμε πει με τον έναν τρόπο. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα σήμαινε και το τέλος της Τρόικα έτσι όπως την γνωρίζαμε. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι με ποιον συνομιλούμε. Είναι ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας. Και αν η χώρα θα τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις ή κάποιες άλλες. Προφανώς ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνομιλεί απευθείας με τον κύριο Juncker, με άλλους πρωθυπουργούς. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και υπηρεσιακά επιτελεία, για να το εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Δεν συνομιλεί μόνο ο Υπουργός με κάποιον εκπρόσωπο της Τρόικα. Υπάρχουν και συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Δεν λύνονται όλα τα ζητήματα σε επίπεδο κορυφής. Λοιπόν, κάποιον εξοδοτεί ο κ. Juncker, κάποιον εξοδοτεί το IMF. Ναι, για να κάνει... Δεν θα έρθει εδώ ο Ντράγκη ο ίδιος να πηγαίνει στο Γενικό Λογιστήριο. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση, όπως είπε και ο κ. Παυλόπουλος, έχει περισσότερο συμβολική αξία. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση του προγράμματος θα σήμαινε και το τέλος της Τρόικα. Εδώ πέρα όμως δεν συζητάμε για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Η κυβέρνηση... Ναι, είναι σαφές όμως γιατί το λένε αυτό. Εγώ έτσι έχω καταλάβει την κυβέρνηση. Ναι, λέει ότι αν πάμε στην αξιολόγηση, θα ξέρουμε το έργο μας. Φέρει τα προαπαιτούμενα. Αυτό όμως είναι το θέμα. Ψηφίστε αυτά. Κύριε Πρεδρετέρη, ή το θέμα έχει να κάνει σήμερα με το γεγονός ότι υπάρχουν 7,2 δισεκατομμύρια τα οποία λείπουν από τα δημόσια ταμεία. Το οποίο ο κ. Βαρουφάκης στην αρχή μας είπε ότι δεν τα θέλει.
Μετά θυμήθηκε ότι στα 7,2 δισεκατομμύρια υπάρχουν και 1,9 δισεκατομμύρια τα οποία προέρχονται από τα κέρδη των ομολόγων που κρατάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία στην ουσία δεν είναι δάνειο, είναι χρήματα που ανήκουν στο ελληνικό λαό. Αυτά τα έχει ξεχάσει ο κ. Βαρουφάκης για να δείτε την επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Και είπε: όχι, λέει, αυτά τα θέλουμε. Θα τα πάρουμε. Αλλά και αυτά να πάρουμε. Το οξύτατο ταμιακό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, η χώρα, όχι η κυβέρνηση, τον Μάρτιο είναι πραγματικό. Και είναι ένα θέμα στο οποίο η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει πώς θα το λύσει. Πώς θα αποπληρωθούν οι δόσεις οι οποίες λήγουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και μεγάλες δόσεις. Έδωσε μια απάντηση. Να δούμε το θέμα, να δούμε το πακέτο αυτό που λέμε τελειώνουμε 20 Φεβρουαρίου. Το πακέτο, να δούμε τι απάντησεις δοθήκανε, τι σχεδιάζεται εκεί και να το κουβεντιάσουμε αυτό. Και επίσης να δούμε και τις χρηματοδότησες ανάγκες της χώρας. Νομίζω ότι από αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει κάνει κάποιες τοποθετήσεις, κύριε Μητσοτάκη, από αυτό. Όσον αφορά τα 7,2 τα οποία έχουν διευθυνθεί, μην ξεχνούμε ότι τα 5,2 πάνε για το χρέος, έτσι δεν είναι. Έχουμε εδώ πέρα. Φαντάζομαι θα παίξουμε σπίνα και θα παίξουμε και εσύ. Για να δούμε τις δηλώσεις που έχουν γίνει για το τι θα συμβεί στις 28 Φεβρουαρίου, να δούμε τι συμβαίνει την επόμενη μέρα και να δούμε τι χρειάζεται η χώρα να γίνει. Γιατί πέρα από ότι οι αριθμοί είναι δυστυχώς αναπόφευκτοι. Ναι, για να δούμε την 28η ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν την άποψη ότι της κυβέρνησης, όπως έχει εκφραστεί, που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει περαιτέρω παράταση του προγράμματος, δεν μας ενδιαφέρει αξιολόγηση από την Τρόικα, δεν μας ενδιαφέρει η δόση των 7,2 δις ευρώ, μας ενδιαφέρει να πάμε από την αρχή σε μια νέα διαπραγμάτευση. Για να δούμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να δούμε και πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, Νίκος Παπάς στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και αμφισβητείται η 28η Φεβρουαρίου από όλο και περισσότερους και νομίζω ότι θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι αυτό το deadline δεν υφίσταται και είναι έτοιμη. Μα επιτρέψτε μου να σας πω, νομίζω ότι είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Εταίρη να διαμορφώσουμε από κοινού ένα πολιτικό πλαίσιο για να φτάσουμε σε μια καινούργια συμφωνία. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε τη δική μας νομοθεσία και θα ενεργήσουμε βάσει αυτής. Η παράταση του ελληνικού προγράμματος λήγει το Φεβρουάριο και έτσι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δανείζουμε. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα λάβει αυτές τις αποφάσεις σύμφωνα με το πλαίσιο και τους κανόνες που τη διέπουν. Στις συναντήσεις που θα βγουν, μπορεί να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία που να κάνει περιττή την παράταση. Μπορεί να υπάρξουν διάφορα σχήματα τα οποία θα εξασφαλίζουν την κάλυψη που θέλει η ΕΚ να μπορεί να μας χορηγεί τη ρευστότητα κλπ. Έχουμε δηλαδή την άποψη που λέει ότι δεν θα ζητήσει παράταση η ελληνική κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία, γιατί το να μην υπάρξει παράταση θέτει θέμα ρευστότητας των τραπεζών και θα δούμε τι θέτει θέμα το να δεν υπάρξει παράταση, θα το δούμε τώρα με πίνακες, θέτει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί. Η άποψη του κ. Δραγασάκη, όπως την ακούσαμε εδώ, είναι ότι θα υπάρξει μια πολιτική συμφωνία, αν κατάλαβα καλά με τον κ. Ντράγκη, η οποία συμφωνία αυτή θα εξασφαλίζει την ρευστότητα των τραπεζών έως τα τέλη Μαΐου. Ναι, αυτό είναι το μισό μέρος του προβλήματος. Το χτες το είπε ο κύριος Ραγασάκης. Όχι, αυτό αφορά τις τράπεζες. Συγγνώμη, μια συνοψίσω, κύριε Μητσοτάκη. Ενώ όταν ρωτήθηκε ο κύριος Σαπά μετά, λίγο νωρίτερα ή μια ώρα πριν που ήταν η συνέντευξη τύπου στο Παρίσι, ο κύριος Σαπά είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Είναι θέμα του κύριου Ντράγκη αυτό το πράγμα και δεν θέλουμε να μπλέκουμε με αυτήν την ιστορία. Θα κάνει, νομίζουμε, ό,τι είναι καλύτερο. Για να δούμε τι θα συμβεί όμως την 1η Μαρτίου. Ανεξάρτητα πολιτική συμφωνία ή όχι, γιατί αυτό δεν αφορά τον κύριο Ντράγκη. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε τι θα συμβεί την 1η Μαρτίου. Λοιπόν, την 1η Μαρτίου η Ελλάδα εκτός προγράμματος χάνεται η δόση των 7,2 δις ευρώ. Αυτό δεν αφορά τον κύριο Ντράγκη, αυτό χάνεται ούτως ή άλλως. Αφού δεν τη θέλουμε έτσι. Αφού δεν είπαμε, δεν τη θέλουμε. Θέλουμε, ναι. Πάμε παρακάτω. Λέω, τι συμβαίνει εγώ. Πολύ η δόση είναι 3,6 δις από το Δούνου του και είναι από 1,8 δις από τα άλλα δύο. Πάμε παρακάτω. 1,8 από το ESM και 1,8 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε παρακάτω. Αυτά, τα 1,8 τα θέλουμε τώρα ξαφνικά, τα θυμηθήκαμε. Επιστρέφονται τα 11,2 δις του Ταμείου Χρησιμοποιητικής Σταθερότητας των ESM. Πίσω πάνε και αυτά. Φεύγουν. Είναι τα λεφτά στα οποία υπολόγιζε η προηγούμενη κυβέρνηση για να στηρίξει την προληπτική πιστωτική γραμμή. Μειώνεται δηλαδή σώπασα το χρέος εδώ. Εδώ σε αυτό μειώνεται σώπασα το χρέος. Ναι, και θα μειωθεί 11,2 δις το χρέος. Αλλά θα φύγουν τα λεφτά. Και το τρίτο πρόβλημα που αυτό αφορά τον κύριο Ντράγκη είναι πρόβλημα ρευστότητας τραπεζών. Που είναι η πάυση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ενδεχόμενη, λέω ενδεχόμενη, δεν είναι σίγουρο αυτό, ακόμα αυτό ενδεχομένως παίζει, εκτός προγράμματος ΕΛΑ, δηλαδή η Emergency Liquidity Assistance των τραπεζών. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να λυθεί. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί και αν λυθεί, αλλά ούτε μπορεί να χάσουμε τόσα λεφτά, νομίζω, τα οποία έχουν υπολογίσει στην χρηματοδότηση της χώρας.
Και οι τράπεζες θα έχουν ένα πρόβλημα, πρέπει να λυθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε να δούμε όμως πώς επιβαρύνει τη αυτό ακριβώς το πράγμα, πώς επιβαρύνει τη χρηματοδότηση της χώρας. Για να δούμε παρακάτω ποιες είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες. Λοιπόν, καλά, εξηγούμε εδώ το Emergency Liquidity Assistance, το ΕΛΑ το περίφημο. Είναι 3-4 τράπεζες, Εθνική Αλφα Πυραιός Eurobank. Ανανεώνεται ένα 15ήμερο, δηλαδή παίρνουν την άδεια να παίρνουν ρευστότητα από την, από την Ελληνική Κεντρική Τράπεζα, από την Τράπεζα της Ελλάδος, με ένα μικρότερο, μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που θα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ανανεωθεί 21 Ιανουαρίου, ήταν το πρώτο, 4 Φεβρουαρίου, 18 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου είναι η ανανέωση. Ανανεώνεται με άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η οποία θέλει 2/3 πλειοψηφία. Το οποίο σημαίνει ότι 1/3 μπορεί να μπλοκάρει, μπορεί την, να μπλοκάρει ανανέωση. Την ανανέωση. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι σοβαρό θέμα που πρέπει να λυθεί, αν λυθεί. Και το τρίτο που θέλω να δούμε είναι ο πίνακας με τη χρηματοδότηση της χώρας. Αν είναι δυνατόν. Να προχωρήσουμε να δούμε τις λοιπόν, χρηματοδοτικές ανάγκες του 2015, όπως παρουσιάζονται. Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση Fiscal Monitor του Δουνούτου, που την έκανε για μας, είναι το Οκτώβριο του 2014, για την Τρόικα δηλαδή την έκανε. 10% του ΕΠ, περίπου 18 δις χρειάζεται η Ελλάδα μέσα στο 2015, 18 δις. Συν 7,2 δις η δόση που δεν θα πάρουμε, πηγαίνουμε στα 25,2. Εάν γίνει και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι άλλα 11 δις, πηγαίνουμε στα 36 περίπου. Εάν αυτά όλα υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του 2015 εκτελεστεί πλήρως, δεν λείψει ούτε ένα ευρώ, και τον ένφια να εισπράξουμε και τα πάντα κλπ. Με πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού ψάχνουμε 36,2 δις ευρώ. Ακόμα και αν αφαιρέσουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε ότι δεν το εφαρμόζει, μας μένουν περίπου 25 δις για να βρούμε μέσα στο 2015. Δεν είναι απλά πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο από το τι θα γίνει την 1η Μαρτίου. Πολύ πιο σύνθετο και θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη λύση αυτή. Έτσι, εγώ κύριε Παγκολάου, τι λέτε γι' αυτό. 25 δις, πρόσεξε, ήταν το έλλειμμα ακριβώς το πρωτογενές που είχε η χώρα το 24 και κάτι το 2009. Ναι. Μπαίνοντας και περνώντας 5 χρόνια φοβερά οδυνηρής προσαρμογής. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Η προθεσμία 28 Φεβρουαρίου δεν είναι τεχνητή προθεσμία και γι' αυτό η κυβέρνηση. Νομίζω μετά από δεύτερη σκέψη καταβάλει μια προσπάθεια να βρει μια εναλλακτική, έχοντας εκτεθεί ότι δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμα και ότι η Τρόικα έχει τελειώσει. Το ερώτημα είναι αν αυτή η εναλλακτική ενός μιας συμφωνίας γέφυρα ή μιας πολιτικής συμφωνίας, όπως είπε ο κ. Δραγασάκης, θα γίνει δεκτή στο Eurogroup. Το Eurogroup, όπως μας θύμισε και ένας ομιλητής πριν, νομίζω εκπρόσωπος του Προέδρου της Κομισιόν, ναι, είναι 19 υπουργοί της Ευρωζώνης, οι οποίοι πρέπει να συμφωνήσουν. Ομόφωνα. Αυτοί οι υπουργοί δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι η Φιλανδία, η οποία έχει εκλογές τον Απρίλιο, είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, οι οποίοι έχουν σοβαρές ενστάσεις στο να αφαιθεί η κυβέρνηση Τσίπρα να πάρει αυτά που κάνει. Σήμερα ο υπουργός οικονομικών είναι ο αμέσως σκληρός από το Σόιμπλε. Πολύ σκληρός. Πάντως να πούμε το εξής. Ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι επακριβώς η πρόταση, πώς θα υπάρξει, πώς θα σχηματοποιηθεί. Να δούμε ποια θα είναι η απάντηση, αν θέλετε, από την άλλη πλευρά και να μπορούμε να μιλούμε και με ασφάλεια. Και κυρίως και πρωτίστως, εφόσον είμαστε πρώτων θυρών... Κάνουμε συζήτηση, προς Θεού, δεν συμφωνήσουμε. Περιμένουμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Πρετεντέρη, που είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε και να δούμε όλα αυτά τα πράγματα πώς θα παρουσιαστούν. Διότι είναι, θεωρώ, πώς να το πω, λίγο... πολύ γρήγορο να κάνουμε κάποιες κρίσεις, το να λέμε ότι να προσπαθούμε να ακυρώνουμε κάποια πράγματα, ότι δηλαδή είμαστε απολύτως χαμένοι και ότι βαδίζουμε, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κάποιο φως και κάποια ελπίδα για τη χώρα. Ας δούμε λοιπόν πώς αυτά θα σχηματοποιηθούν και ελπίδα, από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και φως υπάρχει και ελπίδα, αλλά υπάρχουν και ορισμένα δεδομένα. Ναι. Αλλά χρόνος έχει γίνει. Δηλαδή το πόσα λεφτά χρειαζόμαστε και το πόσα λεφτά χρειαζόμαστε είναι δεδομένο. Ναι. Επίσης, κανένας δεν είπε. Εδώ ή εκεί. Επίσης, κανένας δεν είπε όσον αφορά τα 7,2 δις που λέμε, και από τα οποία τα 5,2 ξέρω εγώ πόσο είναι, θα πάνε στην εξυπηρέτηση του χρέους, ότι για το υπόλοιπο ποσό. Και δει για το κομμάτι που αφορά τις τακτικές δαπάνες του κράτους, εδώ θεωρώ ότι και ο κύριος Βαρουφάκης υπήρξε ξεκάθαρος και το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ότι για τον προϋπολογισμό του 2015, ότι θα γίνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού, ναι, και ανακαταναμή των κονδυλίων. Ναι, να πω κάτι, επειδή είπε ο κύριος Παγκολάτος ότι έχουν εκλογές στη Φιλανδία μέσα. Απρίλιο, τον Απρίλιο. Ναι, εκλογές έχουν και στην Ισπανία μέσα 2015. Ναι, τον Νοέμβριο. Εκλογές έχουν και στην Πορτογαλία. Και στην Πορτογαλία. Και στην Πορτογαλία τον Οκτώβριο. Στην Ισπανία τα προγνωστικά είναι εις βάρος του κ. Ραχώη, τα προγνωστικά με βάση τις δημοσκοπήσεις.
Στη ΔΕ Πορτογαλία, ο Γενικός Γραμματέας, ο νέος Γενικός Γραμματέας του, του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, είπε, πάει 10 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις από τους Σοσιαλδημοκράτες, Σοσιαλδημοκράτες κατά φημισμό λέγονται οι Πορτογάλοι που κυβερνούν, είπε ότι έχει εξαντληθεί η πολιτική της λιτότητας. Ναι, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον όμως, γιατί στην Πορτογαλία, κύριε Παπά, αναρωτιέμαι, γιατί στην Πορτογαλία δεν υπάρχει αυτή η αναταραχή που προκλήθηκε στην Ελλάδα από μια διαφαινόμενη αλλαγή. Να σας πω, στην Πορτογαλία. Μήπως, και απαντάτε συνολικά, μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι στην Πορτογαλία τα δύο κόμματα μπόρεσαν και συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης με την Ευρώπη, ενώ εδώ είχαμε ουσιαστικές αποκλήσεις ως προς την σχέση της Ελλάδας με την Πορτογαλία, Ευρώπη. Γιατί δεν ανεβαίνουν τα σπρέτ στην Πορτογαλία? Να σας πω μια απάντηση. Στην Πορτογαλία ο πρώην Πρωθυπουργός είναι προφυλακισμένος, ήδη. Υπονοείται κάτι για αυτό το πρώην Πρωθυπουργό? Όχι. Στη ΔΕ Ισπανία ο Πρωθυπουργός κ. Ραχώ είναι περικυκλωμένος από σκάνδαλα που ακουμπάνε τον ίδιο. Γιατί δεν ανεβαίνουν τα επιτόκια δανεισμού? Γιατί δεν ανεβαίνουν τα ακουμπάνε τον ίδιο. Που ακουμπάνε τον ίδιο. Αν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση. Οι δε Πορτογάλοι σοσιαλιστές, οι οποίοι βάλαν τη χώρα στα μνημόνια. Και μπορεί να ξανακερδίσουν. Τώρα όμως κερδίζουν με άλλη προεκλογική ατζέντα. Αν θα κερδίσουν. Γιατί δεν ανεβαίνουν τα σπρέτ? Γιατί η Ελλάδα είναι μια ιδιαιτερότητα σε αυτόν τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης? Μήπως ιδιαιτερότητα ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Μητσοτάκη, ιδιαιτερότητα, όμως... ναι, αλλά έχουμε μια νοπή λαϊκή ετοιμιγωρία ακόμα. Δεν έχετε συμφιλειωθεί με αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχετε συμφιλειωθεί με αυτό το αποτέλεσμα ακόμη. Εσείς αναφέρατε το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Ναι, είπα για τον πρώην Πρωθυπουργό που είναι προφυλακισμένο. Εγώ εκ των πραγμάτων είμαι απολύτως συμφιλειωμένος. Στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν απάντησε σωστά. Ο κύριο Παπά δεν ήθελε. Αυτή η προσπάθεια που άρχισε για τη συνεννόηση των δύο κομμάτων θα μπορούσε να αρχίσει από το 2009, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Εγώ θέλω να πω όμως το εξής. Η κυβέρνηση έχει ενωπή λαϊκή εντολή και πρέπει να κάνει τη διαπραγμάτευση που θέλει. Και ελεύθερα. Και ελεύθερα, με τον τρόπο και με την που θέλει. Και με τη στήριξη. Και με τη στήριξη όλων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να το πούμε. Όμως αυτόν τον καιρό, πριν ακόμα τις προγραμματικές δηλώσεις. Βέβαια, για ξεωρώνει, θα υπάρχουν συμπεράσματα μετά. Βέβαια, θα υπάρχουν. Βεβαίω και θα υπάρχουν συμπεράσματα. Να βρει και από του υπουργού τη κυβέρνηση. Σαφώ και κριτική. Θα μου επιτρέψετε πριν ακόμα τι προγραμματικέ. Εγώ, α δούμε και τι προγραμματικέ. Θέλω να σα πω, να παρουσιάσω κάποια θέματα. Τα οποία τα έχουμε ακούσει. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση είναι 5 ημερών και σε 5 μέρες έχει κάνει και διαγραφή και μη διαγραφή του χρέου. Είναι δικαίωμά τη, θα δούμε τι θα πει στι προγραμματικέ. Δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα άκουσα τον κύριο Στρατούλη. Ο κύριος Στρατούλης σήμερα συνεπής με τις προγραμματικές δηλώσεις, με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ανακοίνωσε για τις συντάξεις. Ναι, το αυτό σε εκπλήσει. Θα είχαν πει όλα τα αυτό λέω. Και αυτά ψήφισε ο ελληνικός. Πολύ σωστά λέω. Άρα εγώ περιμένω το επόμενο χρονικό διάστημα και από την, και τον εκπρόσωπο εδώ, γιατί η κυρία Σοβελόνη εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αυτή είναι η πραγματικότητα, να υλοποιήσουν τι δεσμεύσεις και δεν πιστεύω τον Υπουργό Οικονομικών που λέει όχι στη διαγραφή του χρέους, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα κρατήσουν την προεκλογική τους δέσμευση, η οποία είναι για διαγραφή του χρέους. Αυτή ήταν μια προεκλογική δέσμευση την οποία έχει και ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας. Εμείς εμένουμε ξεκάθαρα. Πολύ σωστά και καλά κάνετε, κύριε Χρυσαυγελόνη. Με αυτό, γι' αυτό σας ψήφισε ο κόσμος. Γιατί εγώ, πρέπει εσείς να κρατήσετε ψηλά. Να κρατήσετε ψηλά τη δέσμευσή σας. Και ολοκληρώνω. Τώρα έκανε μια διαφημιστική δήλωση με τις δήλωσεις του κύριου Βαρουφάκη. Θα λέμε ότι φέρουν τώρα για να διαγραφεί. Μισό λεπτό. Και να τελειώνω. Ψιάζομαι ότι είναι το διαγραφή. Θέλω να σας πω αυτό με τη Γαλλία και με όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Παπά. Γιατί πέρασε η Γαλλία. Κύριε Πρετεντέρη, εντάξει. Στη Γαλλία, αν θυμάστε, όταν βγήκε ο Ολάντ, είχαμε μεγάλες προσδοκίες όλοι. Και εμείς τότε μιλούσαμε πολλές φορές. Όπως και για τον Ομπάμα. Ο Ομπάμα, σε μια φορά από την κρίση που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, έστειλε τον Υπουργό Οικονομικών στην Ευρώπη, αν θυμάστε, για να μιλήσει. Και ο κύριος Ολάντ πολλές φορές έλεγε για αλληλεγγύη ή οτιδήποτε άλλο. Όμως θυμάμαι πάντα, όταν φτάναμε στο ταμείο, ο κύριος Ολάντ μας έλεγε και η γαλλική κυβέρνηση ότι πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις. Γι' αυτό έπεσε το 13%. Άρα δεν το ξέρω. Τώρα αναβαθμίστηκε μετά την διαχείριση που έκανε τις τρομερές δεσμεύσεις. Άρα λέω. Να πω κάτι όμως. Η τήρηση των δεσμεύσεων. Ο κύριος Παπαδόπουλος θα με διορθώσει ενδεχομένως. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, το μνημόνιο, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τον Ολόν, τον Πρετεντέρη, τον Κωνσταντινόπουλο.
έχει να κάνει με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνω. Αν δηλαδή αλλά, ναι, αυτά που συμφωνούμε κόσμο, δεν γίνονται. Ποιες αλλά... Όταν δεν τηρείς, ξέρεις, οι συμφωνίες και οι συνθήκες είναι προϊόν σχετισμού δυνάμεων. Αν αλλάξουν οι σχετισμοί, μπορεί να αλλάξουν και οι συμφωνίες. Κύριε Παπά, ολοκληρώνω με το εξής. Αλλά μέχρι να αλλάξουν έχεις αυτές τις συμφωνίες. Προφανώς. Ολοκληρώνω με το εξής. Ότι εύχομαι το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί περιμένω τις προγραμματικές δηλώσεις, να δούμε η χώρα, η κυβέρνηση να επιλέξει όχι τον κομματικό πατριωτισμό, αλλά τον πραγματικό πατριωτισμό. Αυτό θα βοηθήσει και τη χώρα να βγει από την κρίση. Πάντως, να πω κάτι. Και θέλω να πάω στους δύο οικονομολόγους μας. Και απλώς μόνο μία κουβέντα να πω, κύριε Πρετεντέρη, ναι, ότι μεταξύ των δεσμεύσεων, τις οποίες εμείς τουλάχιστον οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε αναλάβει και βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι ότι συμφωνεί, είναι ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικά βήματα στο κομμάτι της αντιμετώπισης και της πάταξης της φοροδιαφυγής, της μεγάλης, της διαφθοράς, της διαπλοκής και κατ' επέκταση της συγκέντρωσης χρημάτων για αυτές τις αιτίες, τις οποίες η Ελλάδα δεν έκανε σημαντικά βήματα μέχρι εδώ. Να πω μόνο ότι έχω ξεχάσει να πω ότι, πέρασε, ότι με τις εξελίξεις που τρέχουν έχουμε και σχόλια που μπορούν να μας στείλουν τηλεθεατές στο hashtag Ανατροπή Οικονομία και στο παπάκι Ανατροπή Μέγα TV και στο hashtag Ανατροπή. Μας στέλνουν σχόλια και δήλωση του κ. Μαρδάκη. Περιμένω τώρα να μου τη φέρουν, είναι, είναι, όχι, είναι διευκρινιστική δήλωση. Πάντως, αν μπορούσα ένα, δύο λόγια να πω. Ναι, κύριε Φιωχάρη. Σας θα έκανα και μια συμπίσημενη ερώτηση. Καλά τα τραπεζικά υπόλοιπα. Επειδή είσαστε ο άνθρωπος που ξέρει τα δημόσια έσοδα καλύτερα από κάθε άλλον. Τα δημοσιονομικά υπόλοιπα στην Ελλάδα πότε μπορούν να κρατήσουν, αν δεν πάρουν τα λεφτά. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να το ξέρουμε ακριβώς με πλήρη ακρίβεια. Με πλήρη ακρίβεια. Αυτό που σίγουρα έχουμε παρατηρήσει είναι το εξής. Και αυτό είναι ακριβώς το σχόλιο το οποίο ήθελα να κάνω. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι και το 28 Δευτέρου είναι παραπλανητικό ως ημερομηνία. Οι διαδικασίες, οι τεχνικές, οι οποίες χρειάζονται για να πάρθει η απόφαση. Έχω τη δήλωση του κυρίου, τη διευκρινή δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη, που μου διευκρινίζει παραπάνω το πρώτο. Η δήλωση έχει ως εξής. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε εφημισμούς και εργαλεία χρηματοπιστωτικής μηχανικής, ώστε να βγάλουμε την Ελλάδα από την χρεοδουλοπαρικία, θα το κάνουμε. Η ουσία όμως είναι μία. Το ελληνικό δημόσιο χρέος θα γίνει βιώσιμο, θα ανοίξει η προοπτική της πραγματικής ανάπτυξης και ο ελληνικός λαός επιτέλους θα ανασάνει. Οι κυβέρνηση και οι οικονομικών δεν κάνουν πίσω, όσο και αν θλίβονται ορισμένοι από την αποφασιστικότητά μας. Υποθέτω βεβαιώνει ότι δεν είναι πια βέβαιο. Βεβαιώνει ότι η διαγραφή του χρέους ανήκει οριστικά και μετά και μετά. Και καλά κάνει έτσι. Δηλαδή, όχι, σωστά. Επιβεβαιώνει ότι όταν κάνουν μια ρεαλιστική προσαρμογή. Εμεί χαιρετίζουμε την προσαρμογή στο ρεαλισμό. Είναι ακριβώ η συμφωνία. Εμεί θέλουμε. Εσεί δεν θέλετε ποτέ διαγραφή. Εμεί θέλουμε, κυρία Χρυσοβελούν, εσεί θα έχετε το πρόβλημα, όχι εμεί. Γιατί αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία. Επειδή αφήστε να τελειώσω και απαντάτε συνολικά. Αυτή η συμφωνία. Είναι η συμφωνία την οποία όλοι γνωρίζαμε ότι μπορούσε να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση. Οι μόνοι οι οποίοι ισχύριζαν αδιάφορα για αυτή τη συμφωνία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς. Εσείς ισχυριζόσασταν προεκλογικά ότι μπορούσατε να πετύχετε κάτι πολύ περισσότερο. Όταν σας λέγαμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, μας κατηγορούσατε. Γιατί δεν είχατε τη δυνατότητα να το διεκδικήσετε, κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης αυτής θα είναι να πετύχει αυτό το οποίο εμείς ήδη είχαμε εξασφαλίσει, εγκαταλείποντας όλη τη ρητορική περί υπονίκησης του χρέους. Εάν αυτό το θεωρείτε εσείς τόσο μεγάλη επιτυχία και το θεωρείτε συνεπές προς τις προεκλογικές σας δηλώσεις, θα πρέπει να πείσετε στους πολίτες ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίσιμο. Θεωρείτε ότι είναι διαχειρίσιμο. Εγώ θεωρώ ότι η απομείωση. Για να το εγκαταλείπει και ο κύριος Βαρουφάκης, προφανώς και αυτός θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό. Όπως είναι διαφορετικό. Εκτό αν είναι ακόμα χειρότερο. Αν το θεωρεί εφικτό, τότε το εγκαταλείπει. Πετύχει, όχι ότι πιστεύει πια ότι είναι διαχειρίσιμο. Όχι, όχι, όχι. Ότι δεν είναι εφικτό να λέει ο άνθρωπος, δηλαδή νομίζω. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι ο κύριος Σαπέν χθες έκανε μια δήλωση, η οποία ήταν γενικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό στον κύριο Βαρουφάκη. Ότι για το χρέος δεν συζητάμε, διότι αυτό θα σημαίνει ότι θα σταλεί ο λογαριασμό σε όλου του φορολογουμένου που θα είναι ακριβώ το θέμα στο οποίο. Εσεί ακριβώσαμε εμεί και ζητούμε. Κυρία Χρυσόβλου, είναι πάντε στι προγραμματικέ. Αν ισχύουν αυτά που έχει πει ο κ. Βαρουφάκη. Γι' αυτό εμεί ζητούμε να συγκληθεί η επιτροπή η οποία εκείνη θα καθορίσει. Η Διεθνή Επιτροπή δηλαδή, η οποία θα καθορίσει ποιο είναι εκείνο το ποσό του χρέους το οποίο μπορούμε και οφείλουμε. Διεθνή Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Την έχουμε καταλάβει. Γιατί συζητάμε για κάτι το οποίο έχει ήδη από την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, θα δείτε ότι σε τελική ανάλυση θα διαφανεί ότι εάν δεν επιδιωχθεί και δεν γίνει και δεν επιτευχθεί διαγραφή του χρέους, το οποίο εμείς χαρακτηρίζουμε ως επακτές και επωνύμιστο, δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να προχωρήσει.
Σας παραπέμπω, κύριε Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση, το ερώτημα είναι αν μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση. Μα θα προχωρήσει η ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Βαρουφάκη θα θέλει να σα το πει. Δεν υπάρχει σοβαρό παλαιόλογο πουθενά στον κόσμο που να λέει ότι ο υποχρεωτικό είναι βιώσιμο. Σοβαρό. Βιώσιμο δεν είναι χωρί ευρώ. Το θέμα είναι πώ θα το μειώσει. Η προσέγγιση που γίνεται από τι κυβερνήσει γίνεται, πώ το λέμε, εξ υποχρεώσεω. Είναι πολιτική προσέγγιση. Δεν είναι οικονομική προσέγγιση. Την ίδια προσέγγιση όμως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κύριε Παπά, που τους λέγανε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν. Δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή του χρέους. Δεν απάντησε από αυτού. Αυτό και δεν απάντησε από αυτού. Ας αποδεχτούμε ότι πέθανε από τα πιο αρμόδια χείλη. Κύριε Θεοχάρη, όμως, η κυρία Χρυσοβελόνη. Δεν απάντησε διότι δεν ήταν σε επιδιώξει του, κύριε Μητσοτάκη. Εγώ θα σα ρωτήσω και σα θέλω να πω κάτι. Να κάνω μια ώρα. Δεν πρόλαβε. Συγγνώμη. Το κλίμα ήταν ωραίο και μην τσακωνόμαστε. Σήμερα υπήρξε ένα αίτημα προεκλογικό. Το οποίο εγκαταλείφθηκε, υποθέτω, υπό μια λογική ρεαλισμού. Κύριε Βρετεντέρη, κυβέρνηση, κύριε Βρετεντέρη. Ο κ. Βαρουφάκης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος. Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς για να πούμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το χρέος, η οποία έχει επισκιαστεί από διάφορες λαϊκιστικές αντιπαραθέσεις. Αν το χρέος αυτό αποκτούσε μια λήξη 100 χρόνια μετά, με επιτόκιο κοντά στο 0% και παρέμενε ποσοστιαία. Σταθερό. Και παρέμενε ποσοστιαία περίπου στο ίδιο επίπεδο. Θα είχαμε πρόβλημα με το χρέος. Αν όχι. Αυτό ακριβώς είναι η λύση την οποία προάγει. Να πάω στον κύριο Πελαγίδη και στον Ρίο Λαπατσιώρα που μας παρακολουθούν γονετικά και δεν έχουν ζητήσει να παρεύουν. Σε ευχαριστώ για αυτό που μας παρακολουθούσαν. Κύριε Πελαγίδη, θέλω το δικό σας σχόλιο για αυτή τη διαπραγμάτευση που φαίνεται να άρχισε, δεν άρχισε, εσείς θα μας πείτε. Είναι σωστή η δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει θέμα με το χρέος. Το χρέος δεν είναι τοξικό. Ποια δεν υπάρχει θέμα θερεγγυότητας. Υπάρχει θέμα ρευστότητας και αφορά αυτό το έτος. Εάν κανείς δει τα στοιχεία, θα παρατηρήσει ότι, και επειδή αναφέρθηκε το θέμα των διεθνών λογιστικών ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, το χρέος είναι πολύ χαμηλότερο σε παρούσα αξία από όσο υπολογίζεται ότι είναι σήμερα. Ένα άλλο θέμα που έγινε. Συνεπώς, εσείς συμφωνείτε με την εγκατάλειψη του αιτήματος περί διαγραφής του χρέους που διατύπωσε ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα. Μα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εκτός και αν αρνηθούμε να πάρουμε τα 11 και 9, 20 δις για το 2014 και το 2015, οπότε θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία και ιδίως στις τράπεζες. Μάλιστα. Εσείς συμφωνείτε με το θέμα, με την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν δεν πάρουμε τα 7,2 δις τις δόσεις. Μα τι λέτε. Οι δανειακές ανάγκες είναι 25 δις για φέτος, για το 2015, 24,5 σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, συν όλα όσα προκύπτουν από την ακύρωση των εσόδων από αποκατοικοποιήσεις, από την ακύρωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, ποσό το οποίο φτάνει πάνω από 30 δις. Επομένως, η Ελλάδα θα χρειαστεί και πρόσθετες για φέτος, επαναλαμβάνω μόνες, πως έχουν έρθει τα πράγματα, πρόσθετη κάποια πρόσθετη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει των δυσκολιών. Κύριε Λαπατσιώρα, συμφωνείτε εσείς με αυτήν την άποψη? Εγώ νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια πιο πραγματική διάσταση. Βεβαίως. Με την εξής έννοια. Ότι θυμάμαι δηλώσεις του αντιπροέδρου τώρα της κυβέρνησης πριν τις εκλογές, ο οποίος έλεγε ότι το ζήτημα είναι να γίνει το χρέος βιώσιμο και το βασικό πρόβλημα είναι η ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας. Και άρα, αν σε αυτό βοηθούσε μια απόσυρση του χρέους, θα μπορούσε πιθανόν να το συζητήσει κανείς. Επίσης, νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική συζήτηση της επιμήκυνσης. Για τον κύριο Δραγασάκη. Για τον κύριο Δραγασάκη. Ναι, για τον κύριο Δραγασάκη. Ναι, αλλά για να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη, νομίζω ότι το βασικό ζήτημα είναι ότι είναι άλλο πράγμα η επιμήκυνση πιθανόν και άλλο πιθανόν μια ανταλλαγή. Ένα swap δηλαδή, το οποίο θα μεταθέτει τις υποχρεώσεις που έχει για το 2015, το 2016 ή το 2020 η Ελλάδα σε πολύ μεταγενέστερους χρόνους. Αυτό δεν είναι η τεχνική λύση της επιμήκυνσης έτσι όπως συζητιόταν προηγουμένως και αυτό νομίζω ότι είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο μπαίνει. Σε κάθε περίπτωση. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Λαπατσιώρη, είναι αυτό που έκανε ο Σιμίτης πριν μπούμε στην ΟΝΕ? Όχι, όχι. Είναι διάφορες τεχνικές. Παραδείγματος χάρη αυτή το χρέος το οποίο έχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το 2015, θα μπορούσε να εκδώσει ένα ομόλογο, αυτό το οποίο συζητιέται, το οποίο θα λύγει μετά από 50 χρόνια, το οποίο σου αφαιρεί τις ανάγκες που έχεις για το μέλλον. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει δήλωση από αυτού, κύριε Λαπατσιώρα. Όχι μόνο ο κόστος, πριν από μια εβδομάδα, λέγοντα ότι αυτό δεν προβλέπεται από το καταστατικό της τράπεζας, ούτε από την τρέχουσα τραπεζική πρακτική.
νομίζω ότι αυτά είναι ακριβώς πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα βάλουμε στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας την οποία αναζητεί η κυβέρνηση και είναι απολύτως δυνατά, γιατί έτσι έως ξέρουμε ότι πολλά πράγματα που ήταν αδύνατα το προηγούμενο διάστημα έχουν, ακόμα και το ίδιο το QT ήταν ένα πράγμα το οποίο προορευόταν. Εσείς συμφωνείτε νομίζω ότι δεν υπάρχει, ότι η προθεσμία της 28 Φεβρουαρίου δεν παίζει κανένα ρόλο? Νομίζω ότι υπάρχουν για το 15 ειδικά και για το επόμενο διάστημα αρκετές σημαντικές και επίγουσες ανάγκες οι οποίες απαιτούν να γίνει μια συμφωνία γρήγορα, μια συμφωνία γέφυρα όπως έχει ακουστεί, και στην, για να διευθετηθεί το πρόβλημα αναχρηματοδότησης των χρεών μέχρι να υπάρξει μια γενικότερη συμφωνία. Συγχρόνως να προσεχθεί πάρα πολύ η πορεία των εσόδων. Δηλαδή ο εκλογικός κύκλος ξέρουμε ότι επηρέασε την πορεία συλλογής. Ο κ. Στοχάης μας το έλεγε πριν, δεν μπορούσε να πει ακριβώς πόσο, αλλά το έλεγε. Είναι αρκετά κρίσιμο, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν συζητάμε για τη διαγραφή του χρέους ή για το χρέος, νομίζω το βασικό μας κριτήριο, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει, είναι η δυνατότητα η οποιαδήποτε διευθέτηση του χρέους η οποία θα γίνει, όπως και να, ό,τι συνιστώσεις και να έχει, πρώτον να απελευθερώνει άμεσα πόρους, ούτως ώστε να μειωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η ανεργία και να βοηθηθεί η ανάπτυξη, και δεύτερον να φτιάχνει τη δυνατότητα, να δημιουργεί τη δυνατότητα με πιστικό τρόπο εξόδου της Ελλάδας στις αγορές όσο γίνεται σε πιο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Να κάνω μια ερώτηση. Για να το πω διαφορετικά, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Για να το πω διαφορετικά, αν διαγραφεί τώρα το χρέος κατά 50% της Ελλάδας, δεν σημαίνει ότι θα θεωρείται βιώσιμο κατά ανάγκη. Μάλιστα. Ενδέχεται πιθανόν αυτό που ακούστηκε προηγουμένως από κάποιον παριστάμενο που είπε ότι αν με κάποιο τρόπο μετατηθόταν το χρέος κατά 100 χρόνια, αυτομάτως θα θεωρείται βιώσιμο, γιατί έχει 200% χρέος. Δηλαδή, αν είναι να πληρώσει μετά από 100 χρόνια χρέος, εκδίδει σήμερα 35 ετή ομόλογα. Οπότε νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να επανέλθει στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Κύριε Λαπατσιώρα, εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι το πρόβλημα δεν είναι, είναι κυρίως το χρέος και όχι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα? Όχι, λέω ακριβώς το αντίθετο. Α, με συγχωρείτε, κατάλαβα λάθος τότε. Κατάλαβα λάθος, εγώ φταίω. Ναι, λέω ότι το σημαντικότερο ζήτημα όταν σκεφτόμαστε τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, το απολύτως επίγον να μειωθεί η ανεργία και να υπάρξει ανάπτυξη. Μάλιστα. Οπότε το βασικότερο παράγοντας για να μπορέσουμε να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι η αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών. Και η διευθέτηση όποιου ζητήματος χρηματοδοτικών αναγκών δημιουργεί εξυπηρέτηση του χρέους με συμφωνίες οι οποίες θα δημιουργούν θα διευρύνουν το δημοσιονομικό χαρακτηρισμό. Δώστε μου μερικά λεπτά να πάω στη διαφημίση. Νομίζω κάναμε ένα πρώτο κύκλο και αφού είδαμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα, γιατί μπορεί να πούμε αύριο μεθαύριο πώς θα διαμορφώνεται, κάναμε ένα πρώτο κύκλο. Εγώ επειδή δεν έχω μιλήσει, θα ήθελα λίγο χρόνο μετά. Θα επιστρέψω από τις διαφημίσεις με τον κύριο Θεοχάρη, τον ανακοινώνω. Λοιπόν, θα περάσουμε στο θέμα το δημοσιονομικό. Είπαμε για τις τράπεζες, είπαμε τους κινδύνους που έχει αν δεν παραταθεί με κάποιο τρόπο η παροχή ρευστότητας σε ελληνικές τράπεζες. Είπαμε τις δυσκολίες που έχει η Κεντρική Τράπεζα να το κάνει αυτό, γιατί δεν επιτρέπεται εύκολα στις κοτσατικότητες, πρέπει να είναι σε πρόγραμμα η χώρα. Είπαμε τις προσδοκίες της κυβέρνησης για τον κ. Δραγασάκη να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία που να επιτρέψει στις τράπεζες την 1η Μαρτίου να έχουν. Να έχουν ρευστό, για να μην υποστούμε καμιά μεγάλη κασκαρίκα όπως στην Κύπρο ή στην Ιρλανδία παλιότερα. Ρώτησα τον κύριο Θεοχάρη και του πήρα τον λόγο, γιατί πήγε παρακάτω η συζήτηση για το δεύτερο σκέλος, το δημοσιονομικό των εσόδων, και προσπαθούσα να απαντήσει, αλλά θα τον ακούω τώρα. Ναι, ναι. Ήθελα 2-3 σχόλια για τα προηγούμενα που έχουμε συζητήσει. Καταρχήν, ο χρόνος που έχουμε ζήσει τη μία εβδομάδα είναι πυκνός χρόνος. Η κυβέρνηση έχει τον κόσμο μαζί της και καλώς είναι αυτό. Είναι μια νέα κυβέρνηση, πρέπει να την έχει. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και η συνένεση, δηλαδή να υπάρχει μια εθνική ομάδα για να διαπραγματευτεί. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κυβέρνηση στις αποφάσεις όταν είναι προς την ευρωπαϊκή προοπτική. Η κυβέρνηση έχει πετύχει αρκετά ήδη και βασικά να προκαλέσει εισήγηση. Έχει προκαλέσει εισήγηση σε όλους. Αυτό θα μπορούσε να είναι δημιουργικό στα πρώτα στάδια μιας διαπραγμάτευσης. Είναι στα χέρια της να μπορέσει να το αξιοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα προς όφελος της χώρας. Ο χρόνος που έχει είναι ελάχιστος, δεν είναι 28 δεύτερο, είναι παραπλανητικό το τι συζητάμε. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι οι οποίοι λένε ότι στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι μέχρι 16 δευτέρου στο Eurogroup. αν δεν έχει γίνει όποια κίνηση εκεί, θα ξέρουμε από τις 17. Για να δούμε απλά ότι το κρίσιμο διάστημα, η κρίσιμη συνάντηση είναι τι θα πει ο κύριο Τσίπρας στο Juncker. Γιατί μέχρι τώρα όλα αυτά είναι κουβέντες από δίπλα, μιλάει, συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω ότι είναι κρίσιμη και η αυριανή συνάντηση με τον Ρέντσι.
Καλά. Όλες οι συναντήσεις είναι από εδώ μέχρι τις 16. Έχει προηγηθεί τηλεφώνημα της κυρίας Μέρκελ με τον Ρέντσι. Και επειδή ο συνομιλητής της ελληνικής κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η θεσμική. Η θεσμική είναι ο κύριος Ντάισερμπλουμ, που ήρθε και έφυγε όπως έφυγε, ο κύριος Γιούνκερ, τον οποίο θα συναντήσουμε, και αν υπάρξει συνάντηση με τον Ντράγκη. Όλοι οι άλλοι αναφέρονται σε αυτούς. Ναι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει παρόλα αυτά. Όχι, αλλά αυτές οι συναντήσεις εδώ, κύριος Παπασταθόπουλος, αυτές οι συναντήσεις δείχνουν τα περιθώρια διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση. Εμείς δεν βλέπουμε να έχει ένα σχέδιο. Ελπίζουμε όμως ότι υπάρχει από πίσω και απλώς δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Η κυβέρνηση λοιπόν αλλάζει τη στρατηγική της. Αυτές οι αλλαγές για το χρέος και τα λοιπά είναι στα πλαίσια αυτά, ανάλογα με το τι βλέπει μπροστά της. Κατά την άποψή μας, αυτά έπρεπε να είχαν γίνει και πριν τις εκλογές, να είχαν ρίξει τις γέφυρες τις κατάλληλες προς τις πρωτεύουσες και τους θεσμικούς, ώστε να ξέρουν από πριν τι είναι εφικτό και τι όχι. Η γνώμη σας είναι τους ξέφυγε αυτό με τον Ντάισερμπλουμ ή το ήθελαν? Όχι, ξέφυγε. Δεν υπάρχει κανένα. Τώρα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Καλά, εντάξει, ο Τσίπρας στην ιδιωτική συζήτηση που είχε με τον Τάζερμπλουμ στο Μαξίμου είπε ακριβώς τα ίδια. Θα μου πεις, τα είπε ιδιωτικός. Δεν τα είπε on camera. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι έγινε, έγινε και μαζεύτηκε σχετικά, οπότε δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα, η κυβέρνηση, γι' αυτό είπα ότι δημιούργησε απλώς μια σύγχυση που μπορεί να είναι δημιουργική. Στο πρώτο στάδιο, σε μια διαπραγμάτευση, όταν δύο νέοι διαπραγματεύονται συνομιλητές, και μια πρώτη σύγχυση είναι καλή. Το θέμα είναι να μην συνεχιστεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, ζητάμε παράταση, ακούω και για Μάιο κτλ. Το ζήτημά μας δεν είναι απλώς η παράταση που θα μας δώσουν οι Ευρωπαίοι ενδεχομένως. Είναι και τι γίνεται με τα έσοδα. Ο χρόνος που θα έχει η κυβέρνηση θα είναι πολύ μικρότερος από όσο παράταση ενδεχομένως μπορεί να κερδίσει σε ένα πολιτικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση και εδώ έχει να αλλάξει το διάστημα και βλέπουμε ήδη κάποιους ερασιτεχνισμούς, τους οποίους ελπίζω να μην τους πληρώσει. Δηλαδή μια παράταση που δόθηκε στο ΦΠΑ προχθές που έλεγε την Παρασκευή ένα μήνα αντί να δοθεί έστω. Σας έχει μείνει το μάθημα με το ρεσόδρομο από την προηγούμενη δουλειά σας. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν το βγάζετε. Πριν από τις τράπεζες, εάν το δημόσιο φτάσει στο τέρμα του και δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Πότε είναι το τέρμα του αυτό? Τελειώνει. Αυτό το συζητάμε, αλλά πάντως σίγουρα δεν είναι 28 Μαΐου που ακούω για τις παρατάσεις. Δηλαδή θα είναι μικρότερο. Μπορεί να είναι και μέσα στο Μάρτιο. Ακριβώς. Και κανονικά αυτό πρέπει να το σπρώχνουμε. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε. Μου έκανε εντύπωση. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζει αυτό. Και μου έκανε πολύ εντύπωση όταν προεκλογικά ρώτησα κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εάν είχαν μπει στον κόπο να ενημερωθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ποια είναι η πραγματική κατάσταση για τα μπικά διαθέσιμα και μου είπαν ότι περίπου αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Θα βρεθεί αντιμέτωπη η κυβέρνηση πολύ σύντομα με ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τα δημόσια έσοδα. Και εγώ δεν συμφωρώ απόλυτα με τον κύριο Θεοχάρη ότι αυτή η πρώτη εβδομάδα ήταν και ελαφρώς ανώδυνη. Διότι πέραν της σύγχυσης, η οποία προκλήθηκε με τα πηγενέλα των δηλώσεων των διαφόρων στελεχών, υπήρχε κάτι το οποίο το προσπερνάμε πολύ έτσι ελαφρά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο, απομειώθηκε η αξία των τεσσάρων τραπεζών κατά 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τους χειρισμούς οι οποίοι. Θεωρητική αξία, χρηματιστηριακή αξία. Ναι, μπορεί να ανέβει σε μια εβδομάδα, σε 15 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η απώλεια και το κόστος των χειρισμών της κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι μόνιμη απώλεια. Μια κουβέντα πραγματικά, συγγνώμη. Το χρέος, το συζητάμε πολύ, αλλά το χρέος είναι για μας τουλάχιστον το δεύτερο ζήτημα που τίθεται για την καθημερινότητα του κόσμου. Η καθημερινότητα του κόσμου επηρεάζεται κυρίως από το τι πρωτογενές πλεόνασμα είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε κάθε φορά προς πληρωμή του χρέους. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο για μας. Και σε αυτό πρέπει η κυβέρνηση να εστιάσει. Περιμένουμε λοιπόν εμείς τις προγραμματικές δηλώσεις για να δούμε τρία πράγματα. Περιμένουμε τρία πράγματα στις προγραμματικές δηλώσεις που ο συμβασμός, ο έντιμος, ελπίζουμε συμβασμός, δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί και εκπαιδευτούν οι ψηφοφόροι που εξέλεξαν την κυβέρνηση. Μεταρρυθμίσεις, ναι. Ανεργία και ανάπτυξη. Και διαφθορά και φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Αυτά τα τρία πρέπει να τα δώσει. Να πάω στον κύριο Γιαργόβα, ο οποίος είναι ο συντονιστής γραφείου προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Και ο οποίος μας παρουσιάζει μια εικόνα για τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Έτσι, γιατί έχουμε να πληρώσουμε τους επόμενους μήνες. Γιατί είμαστε πολύ χαλαροί και λέμε πάρε 7 δις, δώσε 11, πάρε αυτά. Να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Μην πάρει 7 δις. Ναι, κύριε. Λοιπόν. Η υποχρέωση της Ελλάδας για ολόκληρο το 2015 είναι γύρω στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ που επιμερίζονται σε διάφορες χρονικές στιγμές αλλά τα ορόσημα, αν θέλετε, είναι το Μάρτιο όπου έχουμε μια μεγάλη δόση και μετά τον Ιούλιο γύρω στα 11 δισεκατομμύρια μέχρι το Μάρτιο
και τα υπόλοιπα 8-8,5 έτσι είναι περίπου ή και παραπάνω τον Ιούλιο. Η βασική συνέπεια, αν δεν υπάρχει συμφωνία, θα ήταν ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει στο παρελθόν. Αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, τότε σαφέστατα θα έχουμε στάσει πληρωμών, δηλαδή θα έχουμε ένα πιστωτικό γεγονός. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πάρουμε, αν θέλετε έτσι χοντρικά, θα μπορούσαμε να πάρουμε γύρω στα 50 δισεκατομμύρια διάφορες λήψεις, διάφορα έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπάρχει βέβαια συμφωνία. Η προσωπική μου πρόβλεψη είναι ότι θα υπάρξει συμφωνία, γιατί το κόστος της μη συμφωνίας είναι τεράστιο. Όχι μονάχα για μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάσο. Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι είναι φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να συγκροτήσει συμμαχίες για να αυξήσει την διαπραγματευτική δύναμη. Δεν οι Γερμανοί, οι ορισμένοι Γερμανοί, εν πάση δείχνουν να ανησυχούν. Να επισημάνω μία δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, ο οποίος είπε, προειδοποίησε μάλλον, Ολάντ, Ρέντσι και Γκάμπριελ να μην παρασυρθούν από το γλυκό δηλητήριο του λαϊκισμού του Τσίπρα. Ήταν την Παρασκευή αυτό, όμως, η δήλωση. Ναι. Από τότε και οι τρεις δώσανε διευθυντήρια. Ναι, όμως το γεγονός ότι κάνει αυτή τη δήλωση. Έτσι. Την ίδια στιγμή, και αυτό είναι ένα ερώτημα που θα ήθελα να απευθύνω και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της γερμανικής πολιτικής τάξης, ο κύριος Σόιμπλε, είπε στο παρελθόν ότι οι πολιτικές ελίτες στην Ελλάδα λαϊλάτισαν τη χώρα. Ο κύριος Γκάμπριελ, πρόσφατα, σοσιαλδημοκράτης αυτός, αντικαγκελάριος, είπε ότι οι οικονομικές ελίτ της χώρας οργανώθηκαν στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία με μοναδικό στόχο να λαϊλατίσουν τη χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια κριτική από τους ομοτράπεζούς σας, όχι από τους ταραξίες της αριστεράς. Ο κύριος Σόιμπλε είναι χριστιανοδημοκράτης. Ο κύριος Γκάμπριελ είναι ο επικεφαλής του S5 στη Γερμανία. Αυτό είναι μια ευθεία κριτική στη μέχρι τώρα διαχείριση των οικονομικών. Δεν μιλάω τώρα για τα τελευταία χρόνια, μιλάω συνολικά την πορεία της μεταπολίτευσης. Τα κυβερνητικά κόμματα που κυβέρνησαν επί εξτρών για την Ελλάδα εκπροσωπούσαν τις ελίτ της Ελλάδας. Είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν μας είπε και τίποτα το τόσο πρωτότυπο. Όχι μόνο. Συμμερίζεστε αυτή την ανάλυση. Πού έγινε η πρωτοτυπία της δήλωσης. Εγώ θα τολμούσα να πω, απαντώντας αυτό το οποίο λέτε, ότι αυτό το οποίο υπόθηκε, μάλλον αυτονόητο, θα έπρεπε να συνοδεύεται και από μια παρατήρηση ακόμα. Ότι όταν τα δύο αυτά κόμματα, να μιλήσω για την Νέα Δημοκρατία, να μην μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ, έκαναν προσπάθειες να πάρουν αποστάσεις από το πελατειακό τους παρελθόν με κάποιες γενναίες τομές που τους έφεραν και σε σύγκρουση με παραδοσιακές ομάδες που τα στήριζαν, αυτόματα υπήρξε μια μετατόπιση πολιτών που ήταν εθισμένοι στο λαϊκισμό στον καινούριο εκφραστή αυτού του πελατειακού κράτους. Και ο καινούριος εκφραστής εν προκειμένου ήταν πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η ελληνική κοινή γνώμη εκπαιδευμένη σε αυτή την πρακτική δεν μπορούσε να δεχθεί. Από ποιους εκπαιδευμένη? Από τα δύο κόμματα. Λοιπόν, αλλά το ερώτημα σήμερα είναι ποιος εκφράζει το λαϊκισμό. Και όταν σήμερα έρχεται ο κύριος Βαρουφάκης και λέγεται, υπάρχει και μια δήλωση ακόμα του κύριου Βαρουφάκη που την προσπεράσαμε λίγο. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον και σωστό κατά την άποψή μου. Ότι εμείς αστοχεύουμε σε μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Απολύτως σωστό. Αλλά και αυτό μπορεί να σημαίνει. Προσέξτε αυτό πότε λέγεται, μία εβδομάδα μετά τις εκλογές και πριν τις προγραμματικές δηλώσεις, ότι δεν θα υλοποιήσουμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αλήθεια, κύριε Παπά, γιατί δεν μας τα είπε αυτά λίγο πριν τις εκλογές? Τώρα κατάλαβε. Ξέρετε κανένα τώρα κόμμα να λέει προεκλογικά ότι δεν θα υλοποιήσω όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις? Τόσο κοινικά το λέτε. Όχι, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, τόσο, εδώ, κοιτάξτε, το σύνηθες είναι τα κόμματα, να σας πω κάτι, να μην εφαρμόζουν όλη στην πολιτική. Όλη στην πολιτική. Όλη στην πολιτική. Όλη στην πολιτική. Κύριε Παπά, σας βλέπω. Ο εθνισμός είναι σε βάθος τετραετίας. Με εντυπωσιάζει η άνεση με την οποία προσπερνάτε τον κινησμό αυτής της δήλωσης. Μία εβδομάδα μετά τις εκλογές. Παρακολουθώ την πολιτική ζωή της χώρας από το 1974. Και δεν σας εκπλήσω. Και έχουν δει πολλά τα ματάκια μου και έχουν ακούσει την ώρα. Άρα χαίρομαι που δέχεστε. Χαίρομαι λοιπόν που δέχεστε. Χαίρομαι λοιπόν που δέχεστε. Χαίρομαι λοιπόν και κλείνω με μία φράση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλίνει αυτό. Εσείς δεν δικαιούστε όμως να το λέτε αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Αφαιτήσατε 18 μέτρα και σταθμά του κυρίου Σαμαρά. Δεν θα ξανακάνω, σας παρακαλώ. Δεν θα ξανακάνω την προεκλογική περίοδο. Τελείωσε πριν μια εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό όμως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Να υπόσχεσαι να σου δίνει εμπιστοσύνη ο ελληνικό λαό και να θετήσει τα πάντα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία... Έχετε μείνει λίγο πίσω. Στον κύριο Παπά. Όχι, δεν έχω μείνει καθόλου πίσω. Έχετε... Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τον κύριο Σαμαρά. Ο οποίος είχε υποσχεθεί λαγός με πετραχίλια τον Ιούνιο του 12 και τα θέτησε όλα. Μην εκνευρίζεστε. Καθόλου. Σα διαβεβαιώ. Καμία αντίρρηση, αλλά το θέμα μας είναι άλλο σήμερα, λέω. Ο κύριος Σαμαράς έχασε τις εκλογές, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου. Αν θα πέσουν πάνω στον τοίχο. Το ερώτημα είναι, είπε ο κύριος Παπάς, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να κάνει συμμαχίες η Ελλάδα. Να το δούμε. Μπορεί να κάνει συμμαχίες και να αποβλούν οι συμμαχίες υπέρ της. Προς το παρόν δεν έχω δει πολλούς συμμάχους. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, έσπευσαν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι να πούνε: εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτούς, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ακόμα και οι Κύπροι κάνανε δήλωση και είπανε: προσέξτε, μας πάρει και μας η μπάλα. Δεν βλέπω πολλούς συμμάχους, αλλά μπορεί ενδεχομένως στην πορεία να δημιουργηθούν. Πάμε σε έναν Έλληνα, ο οποίος ζει στη Γερμανία, είναι ο κ. Αλέξανδρος Κριτικός, που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου του Πότσνταμ. Τον είχατε και στην εφημερίδα μας μια συνέντευξη. Τέλεχος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών. Ένας Έλληνας που ζει στη Γερμανία, οικονομολόγος, και είναι ενδιαφέρον να μας μεταφέρει την οπτική γωνία, πώς τα βλέπει η Γερμανία εμείς. Γιατί εμείς έχουμε την τάση από εδώ να λέμε θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα μας δίνουν, θα τους δίνουμε. Για να ακούσουμε πώς το βλέπουν οι Γερμανοί. Μέχρι σήμερα ακούμε από τη γερμανική κυβέρνηση τουλάχιστον ότι νιώθει πως η καινούργια ελληνική κυβέρνηση δεν χρειάζεται πια την υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης. Και εγώ θα ήθελα να προσθέτω ότι αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται προς τη γερμανική κυβέρνηση σαν να ήταν ένας εχθρός και όχι ένας συνεργάτης. Η γερμανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή νομίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται πια τη βοήθεια, την οικονομική βοήθεια από τη Γερμανία. Δεν βλέπω καμία κυβέρνηση μέσα στην Ευρώπη να είναι έτοιμη να κάνει ένα κούρεμα χωρίς την ελληνική κυβέρνηση να κάνει προτάσεις τι περαιτέρω θα μπορούσε να κάνει. Αν θα συνεχίσει δηλαδή με τις μεταρρυθμίσεις που εδώ και 5 χρόνια δεν έχουν γίνει και αν δεν ξαναγυρίσει με κάποιους στόχους πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να πάει καλύτερα από οικονομική πλευρά. Και οι δύο πλευρές δεν έχουν κανένα λόγο να πάνε την Ελλάδα προς έξω από το ευρώ. Όμως αν συνεχίσει η ελληνική κυβέρνηση τέτοια βήματα όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή να ψάχνει τον εχθρό και όχι το συνεργάτη μέσα στην Ευρώπη, τότε πρέπει όντως να σκεφτεί αν θέλει να μείνει μέσα στην Ευρωζώνη. Κρατά το τελευταίο που είπε ο κύριος Κριτικός, γιατί έχω την αίσθηση ότι θέλω να ελπίζω, χωρίς να το επιθυμεί η κυβέρνηση, αλλά επειδή έχουν υποθεί πολλά στο παρελθόν και από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή η ιστορία εξελίσσεται σε μια αναμέτρηση Ελλάδος-Γερμανίας, που δεν ξέρω αν συμφέρει και την Ελλάδα αυτού του τύπου η αναμέτρηση. Αυτό το χαρακτήρα έχει πάρει σήμερα. Εδώ υπάρχει ένα μικρό παράθυρο. Αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη της Γερμανίας, και αυτό φάνηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο με τις κινήσεις που γίνανε, είναι μάλλον λίγο πιο ανεκτική στα προβλήματα της Ελλάδας από ότι το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Και αυτό μπορεί να δώσει ένα μικρό παράθυρο μεγαλύτερη ευελιξία από το πολιτικό γερμανικό σύστημα. Η παρατήρηση μου λέει το εξής. Έχουμε δώσει την εντύπωση, φάνηκε σήμερα με την ιστορία της Τρόικας. Φάνηκε με τον κύριο Σούλτς πριν από 4 εβδομάδες στην Αθήνα, που του λέει, είπε του κύριου Τσίπρα, μην βρίζει τη Μέρκελ, μην μιλάς εναντίον της Μέρκελ. Φαίνεται σαν να εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Αυτό είπε σήμερα ο κύριος Όσμπορν. Μίλησε για αντιπαράθεση Ελλάδος-Ευρωζώνης. Δεν ξέρω αν συμφέρει την ελληνική πλευρά να δώσει σε αυτή την ιστορία μια εικόνα αναμέτρησης. Γιατί η αναμέτρηση έχει νικητές και χαμένους. Πάντως, σε ό,τι αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες, επειδή κάνατε αναφορά, θέλω να πω το εξής. Είστε και στην κυβέρνηση, κυρία Χρυστοβελόνη. Όχι. Έκανα αναφορά στους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν έχουμε χάσει την αυτοτέλειά μας. Λέω και τα δύο κόμματα, κύριε Χρυστοβελόνη. Λέω και τα δύο κόμματα έχουν πει πολλά για τη Γερμανία. Απλώς εμείς είμαστε αντίθετοι στην άποψη ότι θα πρέπει η θέση της Γερμανίας να έχει έναν ηγεμονικό ρόλο και ηγεμονικό χαρακτήρα. Ναι, είστε δεν είστε όμως. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι εμείς είμαστε υπέρ της ισοτιμίας και ισονομίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ το ίδιο. Αλλά ό,τι και να πείτε εσείς, ό,τι και να πω εγώ, είναι αντικειμενικό γεγονός ότι σήμερα η Γερμανία είναι η ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης. Πάντως, κύριε Πρεδρέα, αν επιτρέπετε, αυτά όλα είναι οι συνέπειες. Και αυτή η αίσθηση της αντιπαράθεσης Ελλάδας, όχι μόνο τη Γερμανία από την Ευρωζώνη, είναι συνέπεια της πρότασης της επιδίωξης του κουρέματος του χρέους. Αυτό έχει δηλητηριάσει τις σχέσεις μας με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει ούτε μία κυβέρνηση στην Ευρωζώνη που να ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό το αίτημα. Ενώ αν είχε προτάξει, αυτό ήταν ένα σοβαρό στρατηγικό λάθος αυτή τη κυβέρνηση. Προεκλογικά και ευτυχώς το λιένει τώρα και το διορθώνει. Αν είχε προτάξει την καταπολέμηση ανεργία σε μια χώρα που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ύφεση από τη δεκαετία του 30 στην Ευρώπη, αν είχε προτάξει ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο όπως αυτό η συζήτηση του New Deal, θα είχαμε συμμάχους πραγματικούς και σε κυβερνήσεις και μέσα στις κοινωνίες και μέσα στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό. Τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλο το πολιτικό κεφάλαιο δαπανήθηκε σε ένα αίτημα
το οποίο ξεφούσκωσε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, άρα αποδεικνύεται ότι ήταν λαϊκιστικό και υποκριτικό, και αυτό ενισχύει ακριβώς την προκατάληψη όλων των άλλων Ευρωπαίων, ότι έχουν μια κυβέρνηση η οποία ανήλθε στην εξουσία με ένα εξαιρετικά λαϊκιστικό πρόγραμμα. Και το πρόβλημα είναι, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει. Εγώ έχω πιστεί ότι οι εταίροι θέλουν να δώσουν μια συμφωνία στην Ελλάδα, θέλουν να δώσουν ελάφρυνση του χρέους, θέλουν να δώσουν μείωση του πρωτογενού πλεονάσματος, πρωινού πλεονάσματος από το 4 στο 2% και πιθανόν και ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι δεν θα το κάνουν αυτό δίνοντας την εντύπωση ότι επιβραβεύουν τον λαϊκισμό. Έτσι. Θα το κάνουν μόνο υπό την προϋπόθεση ενός σοβαρού προγράμματος. Και το πρόγραμμα που έχει επέμψει η κυβέρνηση. Σε μια λογική αναμέτρηση ότι αυτοί θα είναι ηττημένοι. Ακριβώς. Αν πάει έτσι το πράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που ο κ. Βαρουφάκης χθες είπε, ότι να κάτσουμε όλοι στην ίδια μεριά του πολύ τραπεζιού πολύ και να έχουμε προβλήματα απέναντι. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Για να φύγει, για να φύγει από τη μέση η αναμέτρηση. Ξέρετε. Από την άλλη γραμμή, ότι η Γερμανία μας έδωσε περισσότερα δάνεια από ό,τι θα έπρεπε. Ο κ. Πελαγίδης θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Πελαγίδη, σας ακούω. Ναι, κύριε Πελαγίδη, τον ακούω. Νομίζω ότι είναι λίγο άγωνο, αν μου επιτρέπετε, να συζητούμε για το χρέος αυτή τη στιγμή, που το μεγάλο πρόβλημα είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές και τις οποίες δεν αποδέχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Ενώ αυτές που έχουν συμφωνηθεί, διότι η ελάφρυνση που μπορεί να γίνει είναι γνωστή, είναι μια επέκταση 10 ετών στα δάνεια τα διμερή και μια επέκταση 10 ετών στον EFSF, με μια μικρή μείωση των επιτοκίων από τις 50 μονάδες βάσης της 0. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας δώσει περίπου σε όρους 2015 περίπου στα 31-32 δις, δηλαδή σαν ποσοστό του ΕΠ γύρω στο 17%. Αυτό είναι εύκολο. Θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα και θα μπορούσε επίσης με κάποιο τρόπο τεχνικό να έρθει μπροστά, να βοηθήσει την κυβέρνηση. Συν αυτό που έχουμε ξεχάσει να πούμε, ότι υπάρχει πρόθεση του κεντρικού τραπεζίτη, τουλάχιστον αν όχι το Μάρτιο, αλλά από το καλοκαίρι, να μπορεί να αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου πιθανώς. Αυτή η ελάφρυνση μπορεί να μεταφερθεί στο 2015 και να λυθεί το ζήτημα της ρευστότητας που υπάρχει για αυτό το χρόνο και όχι για το 2016. Για το 2016 οι δανειακές ανάγκες. Συγγνώμη κύριε Πελαγίδη, σε σχέση με αυτό που συζητάμε, τι είναι η σχέση γι' αυτό? Τώρα συζητάγαμε αν έχουμε μπει σε μια λογική αναμέτρηση με τη Γερμανία. Όχι, δεν συζητάμε αυτό. Συζητήσαμε το χρέος αυτή τη στιγμή. Και σας με συγχωρείτε, τώρα συζητάγαμε, έχουμε φύγει από το χρέος και συζητήσαμε τώρα το ότι έχουμε μπει σε μια λογική αναμέτρηση με τη Γερμανία. Ναι, αλλά στη βάση και, δεν ξέρω αν αυτό ευνοεί τον τέτοιο. Και είπε ο κύριος και υπόθηκε ότι κακώς προτάχθηκε το αίτημα του κουρέματος κλπ. Ναι, ακριβώς. Στη βάση όμως του αιτήματος του κουρέματος που δεν είναι πραγματικό, όπως σας λέω. Εσείς βλέπετε περιθώρια για μια συμφωνία? Βλέπω περιθώρια σε μια συμφωνία εφόσον η κυβέρνηση κάνει πίσω στις βασικές μεταρρυθμιστικές, στα βασικά μεταρρυθμιστικά προτάγματα που έχουν συμφωνηθεί και ενδεχομένως μπορεί να μην είναι τα 19 προαπαιτούμενα, αλλά μπορεί να είναι τα 15 ή τα 17 ή τα 13. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί αυτό θα εκτροχιάσει και τον προϋπολογισμό, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, μισό λεπτό, να κάνω ένα σχόλιο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Λαπατσιώρα, μια στιγμή. Κύριε Λαπατσιώρα, σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, ακούμε και τον κύριο Λαπατσιώρα. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν εδώ πέρα δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το εξής. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν στην Ευρωζώνη δημιούργησαν καταρχήν μια διαίρεση στην Ευρωζώνη, η οποία είναι πια εμφανής και από τη στάση του κ. Ντράγκη, αλλά και από τη στάση του κ. Ολάντ. Αυτή η διαίρεση δεν πρέπει να την καταλαβαίνουμε με όρους σύγκρουσης, γιατί η Ευρώπη είναι ένας χώρος που οι όλες διαιρέσεις πάντα τίθεται με όρους συζήτησης και συνδιαμόρφωσης, παρόλο που υπάρχουν. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την πολιτική που είχαν ακολουθήσει, γιατί αυτό πίστευαν ότι θα ήταν το σωστό. Αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μια ιδεολογική ήττα αυτή τη πολιτική και σιγά σιγά μια αύξηση πολιτική απομόνωση. Άρα δεν τίθεται ζήτημα μια σύγκρουση Ελλάδας-Γερμανίας, αλλά μια αλλαγή ευρύτερη πολιτική, και αυτό ήταν που ανησυχούσε. Πάντω, ακούσατε κύριε Λαβατσιόνα, σήμερα του κ. Όσμπορν, δεν είπε ότι απομονώθηκε η Γερμανία. Μίλησε για την παράθεση Ελλάδα-Ευρωζώνη. Δεν είπε Γερμανία-Ευρωζώνη. Αυτό είναι, αλλά αυτή δηλαδή, η Ελλάδα εμφανίζεται να αντίθεται με την Ευρωζώνη, όχι η Γερμανία. Ασφαλώς. Δεν νομίζω, γιατί. Σας λέω ότι πώς το πω στον κύριο Όσμπορν σήμερα. Είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο. Λέω ότι ο κύριος Όσμπορν σήμερα είπε ακριβώς αυτή την διατύπωση έκανε. Μίλησε για την παράθεση Ελλάδας-Ευρωζώνη. Και ότι δεν θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών σε σχέση με τη Γερμανία είναι σε μια κατεύθυνση ότι δεν είναι πρόβλημα την παράθεση Ελλάδας-Ευρωζώνης. Αλλά το δεύτερο στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Νομίζω ότι είναι κέριο ζήτημα αυτή τη στιγμή οι μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές οι οποίες πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι μεταρρύθμιση σημαίνει
ότι μας λείπουν 500 εκατομμύρια, θα πάμε να τα πάρουμε από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Όχι, βέβαια, δεν μεταρρύνουμε. Αυτό δεν είναι μεταρρύνουμε. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ο λαϊκισμός. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή μια αντίληψη των μεταρρυθμίσεων που έχουν πολύ μικρό βάθος. Όταν συζητάμε για το ότι οι πολιτικές έλλειψεις στην Ελλάδα, όταν έλεγε ο κύριος Τρόσκαν, διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ήδη το 2010. Δηλώσεις του Δεκέμβρη του 2010 ότι το πρόβλημα είναι ότι οι πλούσιοι στην Ελλάδα δεν πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές από το χωροταξικό, που είναι ένα σύστημα από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Ναι, ένα νέο φορολογικό σύστημα, αυτό που έλεγε ο Βαρβαρέσος το 1952. Είναι μεταρρυθμιστικές τομές που οι πολιτικές ελίτες στην Ελλάδα δεν τις προχώρησαν. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν νομίζω να βρείτε αυτό. Είναι η σύγχυση. Όταν μιλάμε για διαφορετικές παρεμβάσεις, δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ουδέτερη ιδεολογικά έννοια αυτή. Δηλαδή, η διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι η απαγόρευση των ομαδικών απολύσεων. Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση όμως, Τάσο, είναι και η αξιολόγηση στο δημόσιο που πιθανόν να οδηγεί και σε απόλυση. Δηλαδή, και η διαρθρωτική είναι ότι κανένας δεν απολύεται ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει. Η επαναπρόσληψη δηλαδή, εδώ υπάρχει χάος. Αναφερόμαστε σε μεταρρυθμίσεις που ωφελούν τον ελληνικό λαό. Κάνουμε μια συζήτηση, νομίζω, χωρίς δεν έχει νόημα, γιατί μεταρρυθμίσεις είναι όλα. Ποιες θέλουμε είναι το θέμα. Δηλαδή, κάθε κυβέρνηση. Καλά, δεν υπάρχει προφανώς. Δεν υπάρχει κανείς μεταρρύθμιση που κάνει ραντίο του ελληνικού λαού. Υπέρ του θα είναι. Μα κάποιοι ωφελημένοι θα είναι. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε υπέρ του ελληνικού λαού και εσείς υπέρ του ελληνικού λαού. Ο κ. Στοχάρης υπέρ του ελληνικού λαού. Δεν έκανε όμως η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν είχε προτάσει ω υπέρ του ελληνικού λαού. Υπέρ της ανάπτυξης και κατά της ανεργίας. Ωραία, να έχουμε μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής με το ερώτημα που τίθεται προς όλους για την έκβαση αυτής της διαπραγμάτευσης που φαίνεται να αρχίζει αυτές τις μέρες. Καταρχήν συμφωνούμε όλοι ότι θα πάει γρήγορα, δηλαδή ότι μέσα σε επόμενες 2-3 εβδομάδες θα έχουμε εικόνα που πάμε. Ενδεχομένως δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία ή σε αποτυχία, αλλά θα έχουμε μια εικόνα που πάει. Συμφωνούμε σε αυτό ή κάποιος έχει άλλη άποψη? Ότι θα πάνε αργά τα πράγματα, αργώς ήρθα. Δεν έχουμε και περιθώριο, νομίζω, να πούμε. Ωραία, άρα συμφωνούμε όλοι ότι θα τρέξουν. Τώρα. Το περιθώριο πιστεύετε ότι θα μπορέσει να γίνει μια συμφωνία η οποία. Γιατί υπάρχουν δύο σκέλη σε μια συμφωνία. Είναι αυτή που θα γίνει αποδεκτή από τους ξένους και αυτή που θα γίνει αποδεκτή στο εσωτερικό της χώρας, έτσι. Και από όλους στο εσωτερικό. Αυτό εννοώ. Το θέμα, όχι εννοώ, το και θέμα από, όχι μόνο από τα κόμματα, αλλά και από τα εσωτερικά των κομμάτων. Κύριε Πρεντέρη, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι θα μπορούσαμε όλοι σε αυτό το τραπέζι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μια εθνικά ωφέλιμη συμφωνία η οποία έχει τρεις βασικούς άξονες. Την απομείωση του χρέους έτσι όπως την περιγράψαμε, και αυτή είναι δεδομένη, αναγνωρίζεται πια και από τον κύριο Βαρουφάκη. Την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, που είναι μια σημαντική ανάσα για τη χώρα, και ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Στα δύο από τα τρία συμφωνούμε λίγο πολύ όλοι. Τουλάχιστον και ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένω και από τους ΑΝΕΛ. Ελπίζω να έρθουν τελικά στη γραμμή ότι η απομείωση του χρέους είναι αυτή η οποία περιγράφηκε. Τι μένει λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις. Άρα η βασική πρόκληση και για τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν θέλει να πετύχει μια συμφωνία, θα είναι πώς θα αναιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το οποίο έχει πει, για να φέρει στο τραπέζι ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που πραγματικά θα προωθήσει την ανάπτυξη. Διότι το πρόβλημα της μεταρρυθμίσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κανείς δεν ασχολείται. Δεν τις ξέρουμε ακόμα. Όχι, τις ξέρουμε. Αυτά που έχουν πει. Πραγματικές δηλώσεις, τις ξέρουμε. Αυτά που έχουν πει. Τίποτα από αυτά τα οποία έχουν πει, και ο λόγος που αναφέρθηκα πριν στην απομείωση της αξίας του χρηματιστηρίου, έχει να κάνει με το πώς οι ξένοι επενδυτές αντιμετωπίζουν την Ελλάδα. Τίποτα από αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα που να φέρουν θέσεις απασχόλησης. Εάν λοιπόν, και κλείνω με αυτό, υπήρχε ένα πακέτο μεταρρυθμιστικό το οποίο θα συνόδευε τους δύο πυλώνες, θα είχαμε πραγματικά μια ωφέλιμη συμφωνία για τη χώρα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εφικτό να κάνει μια τέτοια στροφή, να την περάσει από τους ανεξάρτητους Έλληνες, από τον κύριο Λαφαζάνη και τον κύριο Στρατούλη, έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Μακάρι να τα καταφέρει. Εάν τα καταφέρει, εμείς εδώ θα είμαστε να στηρίξουμε. Ας πούμε ότι συμφωνία θα γίνει κλπ. Αν δεν γίνει συμφωνία, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι, κανείς δεν βάλει το χέρι στη φωτιά. Αν δεν γίνει μια συμφωνία, είτε επειδή οι ξένοι δεν θα συμφωνήσουν σε αυτά που θέλει η ελληνική κυβέρνηση και θέλει αρκετά πράγματα, είτε επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορεί να περάσει στο εσωτερικό της αυτό το οποίο συμφωνήθηκε. Άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Τι γίνεται εκεί? Εκλογές. Εκλογές. Οι εκλογές είναι ο δρόμος της χρεοκοπίας μας στο Ευρώπη. Οι εκλογές τι θα λύσουν? Έχει ξεκινήσει, ας πούμε, έχει ξεκινήσει δειλά μια διαπραγμάτευση. Όχι σε θεσμικό επίπεδο. Μιλάει για δημοψήφισμα. Έχει ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Εσείς προλαβαίνετε. Εσείς που είστε στην κυβέρνηση. Η διαπραγμάτευση δεν γίνεται ανάμεσα σε δύο ισότιμα μέρη, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ο αδύναμος κρίκος που είναι η Ελλάδα και υπάρχει ο ισχυρός κρίκος που είναι η Γερμανία και η συμμαχή της. Η Ευρωζώνη. Λοιπόν, εάν ο στόχος του ισχυρού είναι να τσαλακώσει τον αδύναμο,
αυτός δεν θα μπορέσει να το σηκώσει και δεν θα μπορέσει να παρουσιάσει το σχέδιο στο Εθνικό Ακροατήριο. Έτσι δεν είναι. Εγώ πιστεύω θα καταλήξουν σε κάποιο πρόγραμμα. Το θέμα είναι να βρεθούν εκείνοι οι εφημισμοί και από τις δύο πλευρές, ώστε το σχέδιο αυτό να πέσει. Άσο, πάλι μου λες θα καταλήξουν. Εγώ σου λέω δεν καταλήγουν. Ο μεγάλος θέλει να τσαλακώσει τον μικρό. Άμα δεν καταλήξουν, δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι είναι η λύση? Νομίζω ότι θα οδηγηθούμε αναγκαστικά σε εκλογές. Και τι θα προλάβουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφεις, η εκδοχή είναι να δεχτεί η κυβέρνηση ό,τι τη πούν. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί το εξής. Συζητάμε το σενάριο της συμφωνίας. Ναι. Το σενάριο της συμφωνίας έχει γίνει το καλό σενάριο. Είτε είναι μια επαχθή συμφωνία, επώδυνη για την ελληνική πλευρά, αλλά που μπορεί να την περάσει στη Βουλή. Ρε παιδί, μπορεί να εμφανιστεί ο Τσίπρας και να πει στη Βουλή: παρουσιάζω αυτό, αυτό και αυτό. Και να το ψηφίσουν και οι Ανέλληνες, να ψηφίσουν και ο Ζήτα και να περάσει τη συμφωνία. Εντάξει. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Λιγότερο ή περισσότερο βαρύ. Πάμε τώρα στο κακό σενάριο. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία είτε επειδή αυτό που ζητούν οι ξένοι δεν μπορεί να το δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση και ό,τι θέλει η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να το ζητούν οι ξένοι. Και επίσης επειδή οι ξένοι θέλουν ενδεχομένως να δώσουν και ένα μάθημα. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί από αυτό, κύριε Παπά, και το ξέρετε. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας επαχθούς συμφωνίας. Άρα τι θα ρωτήσει τη συμφωνία όμως. Ποιο είναι το ερώτημα, κύριε Παπά, η συμφωνία δεν πρέπει να είναι επαχθή. Εμείς έχουμε θέσει. Εσείς θα πείτε ευρώ ή δραχμή ή τι εννοείτε. Εμείς μιλούσαμε και μιλούμε πάντα και συνεχίζουμε να μιλούμε για μονομερείς ενέργειες και μονομερείς πράξεις. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει και την πλειοψηφία, έχει πει το εξής, ότι εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν καταλήξουμε κάπου, τότε επειδή εμείς αυτή τη στιγμή εκτελούμε βάσει τη εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό, η οποία είναι καινοπή, θα προσφύγουμε πάλι στον ελληνικό λαό και θα καταλήξουμε σε δημοψήφισμα. Με τι ερώτημα? Αυτό έχουν. Θα ρωτήσω, αυτή είναι η τοποθέτηση. Τι συμφωνία? Ποιο θα το ρωτήσω? Μια συμφωνία που δεν μπορεί να την περάσει στη Βουλή θα την πάει στον ελληνικό λαό. Θα πει αυτό κατάφερα. Το δημοψήφισμα, νομίζω είναι λεπτομέρεια. Όχι, αυτό είναι. Όχι, δεν με καταλάβατε. Λέω ότι δεν μπορεί να πας με ένα ερώτημα που να λες ναι ή όχι συμφωνία και αν ο ελληνικό λαό πει όχι, δεν μπορεί να παραμείνει κυβέρνηση. Άρα τι θα είναι το ερώτημα για το ευρώ? Θα το ψάξουμε λίγο με ενδιαφέρον. Για να ακούσω. Εμένα η άποψή μου είναι ότι. Εμείς έχουμε το ψωμί. Θα τελειώσω και σταματάω. Δεν ξαναμιλάω. Η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί. Κύριε Χρυσοβελόνη, μίλησε για μονομερείς ενέργειες. Εμείς το λέμε από την αρχή. Μισό λεπτό. Όμως. Το ένα μέρος της κυβέρνησης λέει ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μας αφήνει. Αν βρεθούμε στη δύσκολη, θα πάει σε δημοψήφισμα. Ωραία. Αν πάτε σε μονομερείς ενέργειες, δεν χρειάζεται δημοψήφισμα. Λέτε, θα έχει χρεοκοπήσει η οικονομία. Εγώ λέω το εξής. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει μια συμφωνία την οποία θα μπορεί να παρουσιάσει ως εξής, φαντάζομαι. Δεν είναι αυτό που ήθελα, είναι αυτό που μπορούσα. Ωραία. Αυτό το κάνουν και άλλες κυβερνήσεις. Αυτή η συμφωνία όμως. Απλώς η ερώτησή μου δεν απαντήθηκε, γιατί δεν κατάλαβα θα κάνουμε υποψήφια για εκλογές. Μπορούμε και εμείς οι άλλοι να πούμε. Όχι, ναι, κύριε Σαντζέλη. Πάντως αυτό που θα πρέπει να προτάξουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Πρεδετέρη, και κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτό, είναι ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την ανάσχεση της κοινωνικής καταστροφής. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ψάχνουν σκουπίδια για να πάνε. Όχι, συμφωνούν με αυτό. Που πηδάνε τα μπαλκόνια που δεν έχουν φάρμακα, που δεν έχουν φάρμακα. Όλοι συμφωνούν. Το θέμα είναι πώς. Το ζήτημα μας είναι πώς. Αλλά μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου δεν πρόκειται. Λοιπόν, θέλω να πάω στον κύριο Πελαγίδη και στον κύριο Λαπατσιόρα αν έχουν μια απάντηση στο τελευταίο αυτό ερώτημα που έθεσα. Τι πρέπει να γίνει αν δεν προκύψει συμφωνία? Όλοι ευχόμαστε να προκύψει και να είναι μια καλή συμφωνία. Αλλά η ζωή δεν είναι ευχολόγιο. Ναι. Ας πούμε ότι επιτέλει επιβάλλουν μια συμφωνία η οποία είναι δρακόντια. Ωραία. Και όπως είπε και ο κύριος Παπάς προηγουμένως, θα είναι μια επαχθή συμφωνία που δεν θα μπορεί η κυβέρνηση να την πουλήσει, να το πω έτσι, στο εσωτερικό της χώρας. Τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, τι θα γίνει. Γιατί αυτό που θα γίνει είναι μια λέξη, Brexit. Καταστρέφεται το τραπεζικό σύστημα, καμία πρόβαση στις διεθνείς αγορές, η χώρα σύρεται στα διεθνή δικαστήρια, κύμα εναντίον της χώρας. Από τους καταστροφή από δηλαδή, από τις χώρες μέλη οι οποίες θα επομισθούν το δανεισμό του FSF και των διμερών δανείων, είναι απόλυτη καταστροφή κατά δηλαδή, κύριε Πελαγίδη, και γεωπολιτική αστάθεια. Λέτε ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην συμφωνήσει? Όχι, αλλά και οι ξένοι θα ισχύσει και αυτό που λέει ο κύριος Παπάς όμως, ότι και οι ξένοι και οι πιστωτές και οι χώρες μέλη έχουν μια αίσθηση της
πώς να πω, το ότι θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό ναι. κάποια, ένα ποσοστό πραγμάτων που μπορεί να πει ότι κέρδισε από όλη αυτή τη φασαρία, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Αυτά υπάρχουν πάντως. Κύριε Λαπατσιώρα, δική σας γνώμη. Ναι, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε βάση στην προεκλογική πριν τις εκλογές, μια δήλωση της κυρίας Μέρκελ που δεν έτυχε μεγάλη προσοχή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και φεύγοντας από τον επικοινωνιακό θόρυβο, η κυρία Μέρκελ έθεσε τρεις άξονες για κάθε μελλοντική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Είπε ότι πρώτον θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία, που αποτελεί δέσμευση και της νέας κυβέρνησης. Ότι θα πρέπει να υπάρξει αναδιοργάνωση του δημοσίου. Προσοχή στην έκφραση που χρησιμοποιεί. Δεν είπε μεταρρύθμιση στο δημόσιο, χρησιμοποιεί τη λέξη αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα. Τρίτον, ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι κυρίως ιδιωτικές. Προφανώς να υπάρχουν και δημόσιες επενδύσεις, αλλά η ανάπτυξη έρχεται με ιδιωτικές επενδύσεις. Νομίζω αυτό το πλαίσιο φτιάχνει ένα πλαίσιο που κανείς από τους δύο, μη έχοντας την πολυτέλεια να μην καταλήξει συμφωνία, είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν κόστος. Προφανώς η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο κόστος, αλλά όλοι έχουν κόστος από τη μη συμφωνία. Οδηγούμαστε σε μια συμφωνία στο εξωτερικό. Αλλά κάθε διαπραγμάτευση έχει πάντα δύο διαστάσεις, όπως υπόθηκε πάρα πολύ σωστά προηγουμένως. Μία την εξωτερική διάσταση, που εκεί πέρα νομίζω ότι θα καταλήξουμε σίγουρα σε συμφωνία, και μία την εσωτερική διάσταση, που νομίζω ότι είναι και το μεγάλο στοίχημα, το να φτιαχτεί μια κοινωνική συνένεση και κοινωνική πλειοψηφία, ούτως ώστε να είναι οι αναγκαίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Χρειάζονται αναγκαίες τομές στην Ελλάδα και χρειάζεται μια κοινωνική πλειοψηφία. Κύριε Πατσιώνα, να πω κάτι. Θα πρέπει όμως και οι δανειστές, να το πω έτσι, να δώσουν στην ευχέρεια στην κυβέρνηση να μπορέσει να παρουσιάσει αυτήν τη συμφωνία. Και αναρωτιέμαι ποιο είναι το πολιτικό τους κίνητρο να το κάνουν αυτό, όταν οι περισσότεροι από αυτούς, το σύνολο να το πω έτσι, έχουν επενδύσει σε αυτή την πολιτική που θέλει να εγκαταλείψει η σημερινή κυβέρνηση. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι σαν να λέει τον εαυτό του. Λεπέν στη Γαλλία, Ποδέμος στην Ισπανία, καλά. Πολιτική ρευστοποίηση στη Γερμανία με την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος, ήδη η Ιρλανδία έχει δώσει θετικές δηλώσεις. Και τρίτο, ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή της συνοχής της Ευρωζώνης καθιστά το ευρώ απλώς, την Ευρωζώνη απλώς περιοχή σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να προσχωρήσουν δηλαδή αντίπαλοι τον Ποδέμος στη λογική των Ποδέμος, αυτό θα τους κάνει λιγότερο ευάλωτο? Λέει ότι εκτός από τον αριστερό. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσχώρησε στη λογική. Είναι κατά της λιτότητας, γιατί άμα αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάσει ένα πιστικό πρόγραμμα στους Γάλλους ότι βγαίνουμε από ένα κύκλο, τότε η Λεπέν έρχεται στη Γαλλία. Το ίδιο πράγμα αφορά και την Ισπανία, παρόλο τη μεγάλη ρητορική του κ. Ραχώη. Θα πρέπει να έχει στοιχεία συνέχεια με τα προηγούμενα. Υπάρχει ένα περίγραμμα συμφωνία, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρα πολλά να αποσπάσει. Και την ελάφρυνση χρέους και τη μείωση του πρωτογενού πλεονάσματο, του στόχου δηλαδή αυτού. Και ένα επενδυτικό πιθανόν πρόγραμμα, πιθανόν τη ρήτρα ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που δεν θα είναι μόνο το πρόγραμμα. Όχι, εγώ χρησιμοποιώ το γύρο στρατού, που λέει καταργώ όλες τις αλλαγές εργασιακές. Δεν είναι πρόγραμμα για το κατώτατο μισθό όμως. Γιατί αν πάρουμε σοβαρά αυτά. Δεν μιλάτε όλοι μαζί. Το οποίο θα υπάρχει ρήξη, γιατί είναι ένα δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, κύριε Περντέρη. Περάσανε 4 χρόνια από την κρίση που ξεκίνησε η κρίση. 6. Τόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ναι, τόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Η κυβέρνηση τα γνώριζε όλα τα θέματα προεκλογικά. Ό,τι και αν έλεγε, είτε έτσι είτε αλλιώς, τα γνώριζε όλα τα θέματα. Σήμερα μπορεί η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη ευκαιρία, και αυτό που σας έλεγα πριν, να μην επιλέξει τον κομματικό βασιλετισμό και όλα αυτά που άκουσα από τον κύριο Παπά για εκλογές και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αν είναι αυτά ακόμα ένας εκβιασμός, μπορεί ο εκβιασμός αυτός να μην πιάσει. Μπορεί να μην πιάσει, αλλά δεν θα πιάσει μόνο αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, θα πιάσει το σύνολο της χώρας. Άρα, υπάρχει ένα σχέδιο. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, δεν γίνανε όλα σωστά. Έγιναν πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη είμαστε τώρα εδώ να τα αλλάξουμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε την κυβέρνηση. Να πιάσει τον πλούτο που δεν μπόρεσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Να κάνουμε μεταρρυθμίσεις προς όφελο. Το χωροταξικό που κύριε Παντέρη. Αλλά ξέρετε, κύριε Παντέρη, το δημόσιο μια καλή μεταρρύθμιση. Το χωροταξικό όμως πρέπει να το αλλάξουμε, αλλά να μην πηγαίνει μια ομάδα ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε επένδυση και λέει ότι εδώ πέρα είναι περιβάλλον. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια ζητήματα. Άρα, εγώ λέω το επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από την Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευση, που καταλαβαίνω ότι μετά από πάρα πολύ καιρό όλοι κατανοούν ότι πρέπει να γίνει, υπάρχει μια εθνική ομάδα εντός της χώρας για πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς ήδη, χωρίς να μας το επιβάλλουν οι δανειστές, χωρίς δημοψηφίσματα, χωρίς μονομερείς ενέργειες και όλα αυτά. Αν θέλουμε να το πετύχουμε, τότε θα είμαστε πραγματικοί πατριώτες. Διαφορετικά, κύριε Παπά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αυτά τα κόλπα με τα δημοψηφίσματα και με τις
εκλογές που θα γίνουν, τι θα γίνουν εκλογές, για ποιο λόγο. Αν δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτά που έλεγε η κυβέρνηση, για να αλλάξει κυβέρνηση ή για να πάμε σε εξελίξεις εντός χώρας οι οποίες θα είναι οδυνηρές για το λαό. Αυτό νομίζω εσείς που είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος πρέπει να βοηθήσετε με την πένα σας για να μην πάμε σε αυτές τις καταστάσεις. Η κάθε κυβέρνηση έχει δικαίωμα, βάσει με το Σύνταγμα, όπως ο κ. Παδέρα το επιχείρησε, να φωνάξει τον ελληνικό λαό και να πει: Κύριοι, με εκβιάζουν, με τσαλαπατάνε, δεν μου επιτρέπουν να κάνω τίποτα και εγώ σε ρωτώ. Πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη ή πρέπει να πάω στην Ευρωζώνη. Κύριε, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κύριε Πρεσβυτέρη, έχουμε απόλυτο. Και θα πάρει την ευθύνη ο ελληνικό λαό να απαντήσει. Αυτό όμω είναι αυτό που μπορεί να μην φτάσει. Μια ξεκάθαρη επιλογή. Μπορεί να μην φτάσει, κύριε Πρεσβυτέρη. Πριν λίγο καιρό ψηφίσαμε όμω. Ψηφίσαμε πριν λίγε μέρε. Ψηφίσαμε με προγράμματα. Αυτό θα ήταν μια δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην ΕΕ κατά 25 μέρες να έχουμε δημοκρατικά νόμιμη, αλλά κυβερνητικά ανεύθυνη. Ο κύριος Λαμπατσιώρας είπε προηγουμένως κάτι, είναι αυτό που έχει και σε ένα άρθρο του Μαζάουερ σήμερα, ότι εκτός από τον αριστερό ριζοσπαστισμό υπάρχει και ο δεξιός ριζοσπαστισμός στην Ευρώπη. Και η κυρία Λεπέν χτυπάει την πόρτα της εξουσίας. Και ξέρετε ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, Γιάννη, ξέρεις εσύ, έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το προσέξει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, σε σχέση αν υπονοείται την Ελλάδα. Δεν υπονοεί την Ελλάδα. Προσέξει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Τώρα, λίγο και αυτές οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Όταν η αριστερά στην Ελλάδα δεν θέλει την αξιολόγηση στο δημόσιο, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ενδυναμώνει το δημόσιο και τις δημόσιες υπηρεσίες, άρα στο δίλημα το κλασικό μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα έχει θέση υπέρ του δημοσίου, τότε τι συζητάμε. Υπάρχει αριστερά και δεξιά. Εγώ θέλω να πω το εξής, να λάβουμε υπόψη μας όμως και ότι ο κίνδυνος τον οποίο, η ζημιά μάλλον, την οποία μπορούν να υποστούν οι δανειστές μας από ένα ενδεχόμενο Brexit είναι πολύ πιο μεγαλύτερη ζημιά από το εάν οι δανειστές καθίσουν στο τραπέζι και δεχθούν να υπάρξει μία λύση, την οποία εμείς λύσει οι ανεξάρτητοι Έλληνες, συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι είναι η διαγραφή του επαχθούς και πολέμου. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος του Brexit. Ο Αρτουίπ, ένας μεγάλος οικονομολόγος Γάλλος, το περιέγραψε πριν από 15 μέρες. Είναι το 1/8 του ωφέλους που είχε η ευρωπαϊκή οικονομία από την πτώση του δημόσιου πετρελαίου. Ναι, το πρόβλημα του Brexit είναι αυτό. Να σα πω μια παρομοίωση, κύριε Πεντεντέρη, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε ένα μικρό αυτοκινητάκι, το οποίο έχει μπει στο ανάποδο ρεύμα και οδηγάει και κατευθύνεται και έχει απέναντι μια νταλίκα η οποία έρχεται. Και εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι. Ποιο θα στρίψει πρώτο στο τιμόνι. Ναι, εάν καταλήξουμε να τρακάρουμε με την νταλίκα, η νταλίκα θα πάθει μια μικρή ζημιά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εμείς όμως θα εξαφανιστούμε. Το κόστος είναι ασύμμετρο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να φτάσουν στο σημείο να τρακάρουν μαζί μας. Φοβάμαι όμως ότι με τις πρακτικές και τις θέλουν, δεν πιστεύω, το θέλουν. Εγώ είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Πιστεύω και εγώ. Και εγώ πεπισμένο, ούτε η κυβέρνηση το θέλει. Αλλά εδώ πέρα ελοχεύει. Όχι για λόγους αλληλεγγύης. Εδώ πέρα όμως ελοχεύει. Κύριε Πρεσβυτέρη, με τα ασφιχτικά χρόνια. Ο Χατζόπουλος που είναι με δεμένα μάτια η Μέρκελ με το τόκι με δεμένα μάτια ο Τσίπρας και λέει γιατί δεν έχουν δεμένα τα μάτια. Λέει καλύτερα έτσι. Με τα ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ελοχεύει και ο κίνδυνος του ατυχήματος. Διότι αν επέλθει το Brexit δεν θα είναι συνειδητή επιλογή. Θα είναι μια αλληλουχία γεγονότων, τα οποία νομοτελειακά θα οδηγήσουν εκεί. Εσάς κύριε Μητσοτάκη, σας ανησυχεί καθόλου ότι μπορεί να απειληθεί συνολικά το ευρώ από την επιμονή της Γερμανίας? Εμένα ξέρετε τι με ανησυχεί. Εμένα ξέρετε τι με ανησυχεί, κύριε Παπά. Εμένα με ανησυχεί με μία φράση να απαντήσω. Με ανησυχεί πάνω απ' όλα να επιβιώσει η Ευρωζώνη και να είναι η Ελλάδα απ' έξω. Αυτό με ανησυχεί. Λοιπόν, ζητάμε πολιτική λύση και βάζουμε οικονομικά επιχειρήματα. Θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, τον κύριο Τάσο Παπά, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, τον κύριο Θοδωρή Πελαγίδη και τον κύριο Σπύρο Λαπατσιώρα, που ήταν μαζί μας από την Κρήτη, ο κύριος Λαπατσιώρας, ο κύριος Πελαγίδης. Και θα είμαστε μαζί εμείς την άλλη Δευτέρα, προγραμματικές δηλώσεις με ψηφοφορία. Την ώρα θα την παρακολουθήσουμε ζωντανά στην εκπομπή, με δημοσιογράφους, σχολιασμούς, όχι βουλευτές γιατί ήταν στην Βουλή να ψηφίσουν, αλλά με πολύ κόσμο που θα σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. We'll be right back.